Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φετοσπορό. Έχω πίνω καψούριδες, ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια. Αθλητήρι και αθλητήρες κάντου δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Να κάνουμε την κλειστή τρίπλα στη στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια τη μελαγχολία και γενικότερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντική ζουμπουσάδα. Ελάτε, πουλάκια μου. Ελάτε, ελάτε. Κοπιάστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Μέσα από το μαραφέτη, μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το διαδίκτυο, από όπου γουστάρετε, από όπου μας ακούτε, μέσα από το κουσερβοκούτι. Να πούμε από όπου θέλετε, από όπου θέλετε εσείς, μέσα από το κλιματιστικό. Δεν είναι. Ο καθένας από όπου θέλει ακούει, φίλε. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα, Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Μια Παρασκευή ιδιαίτερη γιατί σήμερα έχουμε την εκδίκαση του Σούξου Μούξου. Τελειώνει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους μας. Μια εβδομάδα που είχε πάρα πολλά συναισθήματα. Ποτ πουρί. Δεν ήταν μόνο ένα συνέστημα, εναλλάσσονταν και όχι έφευγε συνέστημα, το χάναμε τελείως και πηγαίναμε σε άλλο. Έφευγε, ξαναρχόταν. Οργή, τρέλα, στεναχώρια, μελαγχολία, περηφάνεια. Ξανά στεναχώρια. Ξανά πείσμα, ξανά περηφάνεια. Ένα πράγμα, ένα κράμα όπως είναι η ζωή μας από το βράδυ της αναμέτρησης με το γάβρο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε. Από εκείνο το βράδυ λοιπόν που πρώτοι αυτοί μπήκαν στο Cotton Club, το κλαμπ της κότας, γιατί έτσι συμπεριφέρθηκαν, δίλιασαν να μπουν να παίξουν. Από εκείνο το βράδυ και μετά βέβαια γελούν οι παλαιότεροι, γιατί αυτό που εμείς το ζήσαμε τώρα περίπου 20 μέρες το ζούνε 20, 30, 40, 50 χρόνια. Οι παλαιότεροι, οι συντριβανίσιοι, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας χαμογελούν σχεδόν με όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν, το κράμα συναισθημάτων, όλος αυτός ο ρημαγδός από συναισθήματα τα οποία εναλλάσσονται με ταχύτητα γρήγορη σκάλα σε αλλοκαθαριστήρα την ώρα που ρίχνει τουλούμια. Τη μία, τον ίδιο άνθρωπο, τον βλέπεις τη μία μέρα, άντρα, όλους ρε, όλους ρε, αυτό έτσι, έτσι, την άλλη μέρα τι έγινε. Άσε φίλε, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Ο ίδιος άνθρωπος, έτσι, αυτό, καταλάβατε τι κάνανε. Τι πράγμα. Έχουμε το σχετικό κομμάτι, γεια σε ρε Σωτήρη Δασκαλάκη, αδερφέ μου, γεια σου. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που τη μία μέρα τον έβλεπες. Και λέγε, όχι ρε, τσουκάμι, όλους ρε, δεν υπάρχει ρε, αυτό έτσι, αλλιώς, ρε, εκείνο το άλλο, την άλλη μέρα, τον έβλεπες, με καμία αδειά, τι έγινε. Άσε φίλε, τι μας κάνανε, μας στήσανε έτσι, αλλιώς. Και βέβαια, χθες προσθέθηκε άλλο ένα λιθαράκι σε όλο αυτό που λέμε ότι κάνουν τα κανάλια τις τελευταίες μέρες, που σύσσωμα συστρατεύτηκαν όλα να διώξουν από τη χώρα το στιγερό εγκληματία, τον αιμοσταγή δολοφόνο, γιατί έτσι περιγράφεται ο Ιωάννης Αβίδης, ο Έλληνας Πόντιος, πρόεδρος και ηγέτης της ομάδας μας, έτσι τον περιγράφουν με 25 λεπτά αφιερώματα. Τέτοια αφιερώματα δεν έκαναν ποτέ σε κανέναν. Ποτέ. Εδώ τώρα μιλάμε για μονοθεματικές, ένθετα. Ζηλέψανε όλοι. Με πάρα πολύ λύσα κακιά. Το μόνο που καταφέρατε, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μας συσπυρώσατε όλους γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, γύρω από τα 4 γράμματα. Μας συσπυρώσατε, μας κάνατε πιο πεισμωμένους, πιο τρελαμένους, πιο αποφασισμένους, πιο ΠΑΟΚ είμαστε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό όταν με ρωτάνε έξω, όταν με ρωτάνε στο inbox. Φίλοι, τι γίνεται, Κωστή, τι κάνουμε. Ένα, γίναμε περισσότεροι. Δύο, είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Εγώ έτσι νιώθω, παιδιά, και ποιο το το πρωτάθλημα στο τέλος. Αφού καταλάβαμε ότι απαγορεύεται να το πάρουμε εμείς. Απαγορεύεται. Που αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε πρώτοι, έτσι. Χωρίς να έχουμε παίξει. Χωρίς να μας επέτρεψαν να παίξουμε. Η ιστορία θα γράψει ότι δίλιασαν. Ο Μεν Γαύρος δεν μπήκε καν. Η Δε ΑΕΚ δεν βγήκε καν να ξαναπαίξει. Ο ένας έφυγε πριν την αρχή, ο άλλος έφυγε πριν το τέλος. Γελάνε όλοι με την κατάσταση. Καταλάβαμε όλοι πολύ καλά
Τη μια φορά δηλαδή που ο ΠΑΟΚ ήταν δυνατός αγωνιστικά, που θα τους κερδίζαμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το κάναμε. Η ιστορία έγραψε ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Με κανονικότητα τον γκολ του Βαρέλα. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο τύπος, ο δημοσιογράφος, ούτε καν θέλω να αναπαράγω το όνομά του, πουλώντας ψεύτικη είδηση. Ψεύτικη είδηση, και εδώ είναι το ζήτημα. Βγαίνει σε κρατικό μέσο. Όχι στο θιού σου το κανάλι, να πούμε, ούτε στο χορηγού σου το κανάλι. Βγαίνει στο κρατικό ραδιόφωνο, την ΕΡΑ, η οποία λέμε τουλάχιστον πρέπει να κρατήσει κάποια προσχήματα, ρε παιδιά. Δεν είναι αθηναϊκό ραδιόφωνο. Έτσι, ούτε ΑΕΚ FM, ούτε Γαύρος FM. Ούτε του Αλαφούζο το ραδιόφωνο. Και βγαίνει λοιπόν και αφήνει μία είδηση στον αέρα, την αμολάει λοιπόν την είδηση, ότι η UEFA έβγαλε πόρισμα ότι το γκολ του Βαρέλα είναι απολύτως άκυρο, ότι είναι offside. Ο Βαρέλα, λέει η UEFA, προσέξτε τώρα. Άλλο το λέω εγώ, εσύ, ο καθένας, και άλλο βγαίνει η ίδια η UEFA. Είχε αυτός άκρη με την UEFA, επειδή κάνει ξένο ποδόσφαιρο, και έβγαλε φιρμάνι άκυρο τον γκολ. Αμέσως τα ανθυποπαπαγαλάκια, οι θέλοντες να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα τους αφεντικά, κόκκινα, πράσινα και κίτρινα, έτραξαν να αναπαράξουν την είδηση, να δημοσιεύσουν, να την κάνουν copy-paste, κόρη, ράστε, αμέσως σε όλα τα μέσα. Γιατί, έτσι, να βάλουμε λίγο νερό στο μήλο της λάσπης κατά του Ιβάν, σε όλο αυτό το πράγμα, να βάλουμε και μέσα και την UEFA, η οποία UEFA ήρθε εδώ και είπε ό,τι τις είχαν πει οι μπαμπούλες. Τώρα θα πω και χορηγούς. Άσε με να τα πω, τα κρατάω από χθες. Έλα μου όμως που η UEFA έκανε κάτι που δεν το περίμεναν μάλλον αυτοί που έσπηραν την ψεύτικη είδηση, την ψευδή, το ψέμα. Τι κάνει η UEFA, βγαίνει και λέει ποτέ δεν είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Το διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Δεν σχολιάζουν ποτέ έτσι κι αλλιώς αυτοί ειδήσεις που έχουν να κάνουν με διαιτητικές αποφάσεις. Δεν μπαίνουν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να σχολιάσουν διαιτητές. Χλάτς χλούτς του λάρα μου, βλέπεις τι γίνεται. Κανονικά, άδειασμα μεγάλο. Χάλασε ο κόσμος βέβαια. Χάλασε ο κόσμος. Με όλο αυτό το οποίο έγινε, ήταν ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα για το πώς μας ξεφουρνίζουν, μας σερβίρουν κύβδιλες, ψεύτικες ειδήσεις. Χαμός έγινε φυσικά στην Έρα Σπορ. Εκατοντάδες τα μηνύματα αγανάκτησης στη σελίδα. Βλέπω εδώ στο InPao κανένα δημοσίευση από τα μηνύματα. Τρελάθηκε ο κόσμος από την ψευδή είδηση που μετέδωσε, ξαναλέω, χθες το πρωί η Ερασπόρ, αναγκάζοντας ολόκληρη UEFA να βγάλει ανακοίνωση διάψευσης. Ολόκληρη UEFA βγήκε και είπε ποτέ εμείς δεν είπαμε για τον γκολ του Βαρέλα, δεν σχολιάζουμε ποτέ διαιτητικές αποφάσεις, τι είναι αυτά που μας λέτε. Και ο κόσμος για μία ακόμα φορά κατάλαβε τι συμβαίνει. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Τι πρέπει να γίνει σήμερα. Καταρχήν, πουλάκι μου κομμίνη, γιατί εσύ δεν, τι έχεις προσωπικά προβλήματα. Τα προβλήματα που δημιούργησες σε όλους εμάς από το βράδυ της Κυριακής, τα ξέρεις. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Τα προβλήματα που δημιούργησες έναν ολόκληρο λαό, τα κατάλαβες. Σεβόμαστε απόλυτα το ότι η γυναίκα σου είναι έγκυος. Βεβαίως, να γεννήσει με τον καλό η κυρία. Αλλά και οι δικές μας γυναίκες γεννήσανε. Και οι δικές μας μανούλες μας γεννήσανε. Δεν βγήκαμε ποτέ να κλαφτούμε. Όφιλες να είσαι εκεί σήμερα στο δικαστήριο. Κανονικά σήμερα πρέπει να πάρει αναβολή. Μέχρι να είσαι εκεί. Για να απαντήσεις στο εξής ερώτημα. Πεντακάθαρε και κρυστάλλινε διαιτητή. Είπες ή δεν είπες στους παίχτες της ΑΕΚ βγείτε να παίξετε και αυτοί το αρνήθηκαν. Τους είπες ή δεν τους είπες. Ελάτε, βγαίνουμε να παίξουμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα έξω. Καμία τρομοκρατία. Ο κόσμος είναι άψογος. Οκ. Μπούκαρο Σαβίδης μπήκε, βγήκε. Δεν απείλησε κανέναν. Δεν έβγαλε κανένα όπλο, όπως λέγεται τώρα αυτά.
Αφήστε τα αυτά. Είπε ο Κονέ ή δεν είπε ότι ρωτήσαμε το σκορ, ότι πήρε εντολή, πήραμε εντολή από τον πρόεδρο. Από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν θα βγούμε να παίξουμε. Έτσι είπε ο Χιμένεθ. Ερώτηση που πρέπει και αυτό να το ψάξει, είπα ΕΠΑΟΚ. Πρόεδρος. Εδώ είπαν ότι ο Μελισανίδης τους είπε, λέει, να μην βγουν. Ο Μελισανίδης είναι πρόεδρος στην ΑΕΚ. Αυτός που είναι και στον ΟΠΑΠ. Συγγνώμη, παιδιά. Όλα θα τα ψάξετε πλέον. Μην αφήνετε να πέσει τίποτα κάτω. Τίποτα δεν θα πέσει κάτω. Γιατί να μην είσαι, κύριε Κομίνη, εκεί να πεις το και το έγινε. Δεν είπα ποτέ διακοπή. Τους μάζεψα μέσα στα ποδητήρια για 10 λεπτά και είπαμε να ξαναβγούμε. Και με ρωτούσαν το σκορ. Και αν έλεγα 0-0 είναι, θα ξανάβγαιναν οι παίκτες ΑΕΚ να παίξουν. Κάνε τώρα μια συμπληρωματική, αφού δεν μπορείς να πας. Ο άλλος γιατί έκανε συμπληρωματική? Α, τώρα δεν είναι έτσι? Τα δικά μας δικά σας και τα δικά σας πάλι δικά σας. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα πούμε. Να σας πω μπαμ μπαμ τους χορηγούς μας. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα. Βρίσκεται εκεί στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. 51 χρόνια εμπειρίας και κυρίως αυτό το διάστημα οικιακές συσκευές NEF. Είναι η εταιρεία που από τη δεκαετία του 70 εξελίσσει τους εντυχιζόμενους φούρνους, ανακαλύπτοντας διάφορα υπέροχα πράγματα, το σύστημα θερμού αέρα, το σύστημα καθάριστου της πυρόλυσης, εξαιρετικά πράγματα, οικιακές συσκευές NEF, πάθος για μαγειρική από το 1877. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μην ξεχνάτε επίσης ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι τα οπτικά Μανολόπουλος. Υπέροχα πράγματα, ό,τι έχει να κάνει με γυαλί, με φακό επαφής, ηλίου, οράσιος, τα πάντα όλα. Παναγίτη Σαλδάρη 22, τρεις γενιές οπτικά. Γνωρίζεις ο κανένας στην πόλη τι σημαίνει γυαλί. Όσοι πήγατε, ενθουσιαστήκατε δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη. Φυσικά όλα στα όρθια, οι δύο ψυταριές. Στη Λεωφόρο Στρατού και στο Κωνσταντινούπολος, με τη σκεπαστή, τη Σαλονικιά, με τον πιο ζουμερό γύρο της πόλης, με κοτόπουλο σούβλας, υπέροχα πράγματα, φανταστικά εδέσματα. Δώσαμε τραπέζι αυτή τη βδομάδα, δώσουμε και την άλλη. Και βέβαια καφεμάγαζο σας στείνει ένα καφέ. Όλο τον εξοπλισμό, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο αντικείμενο, μέχρι την μηχανή, τα πάντα όλα. Και εσπρέσο βέντο, υπέροχος καφές. Φεύγει λοιπόν μια βδομάδα που πραγματικά δοκίμασε τα όρια μας, πραγματικά δοκίμασε τις αντοχές μας, πραγματικά μας έφτασε στο όριο του «δεν μπορώ άλλο, καταραίω, παθαίνω εγκεφαλικό, παθαίνω, να πούμε, συμφόρηση». Όμως βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτό. Στο τέλος της μέρας, στο τέλος της εβδομάδας, ό,τι και να γίνει σήμερα στο δικαστήριο, δεν αλλάζει αυτό. Είμαστε πιο ενωμένοι, πιο συσπηρωμένοι, πιο ΠΑΟΚ, πιο αποφασμένοι από ποτέ. Ξεμπροστιάστηκαν και αυτοί οι οποίοι το παίζαν αντικειμενικοί, ντεμεκ, οι διάφοροι περισπούδαστοι μεγαλοδημοσιογράφοι, βολεμένοι σε τεράστια γραφεία τύπου, βολεμένοι σε τεράστιες εταιρείες, χαρτζηλικωμένοι με payroll. Βγήκαν με λυσαλαίο πόλεμο κατά ενός ανθρώπου. Αυτού που άνοιξε την Παναγία σου μελά, μόνο από αυτό έπρεπε να έχετε σεβασμό. Μόνο από αυτό, αλλά είστε άθεοι, να πούμε, γιατί μόνο σας, το μόνο σας θεός είναι το χρήμα και η βολεψιά. Και να σκύψετε τη μεσούλα σας σε αυτόν ο οποίος σας έχει τάξει δεν ξέρω τι, αν βγει ή αν δεν βγει ή οτιδήποτε. Σε αυτόν τον άνθρωπο που ενώ όλοι έφευγαν, αυτός ήρθε και έφερε χρήματα και έχει βοηθήσει τόσο κόσμο. Και του πασάρατε τις σάπιες στις κατεστραμμένες εταιρείες σαν τη ΣΕΚΑΠ. Και πρόλαβε και πήρε το Μακεδονία Παλάς από τον Τούρκο. Να είναι το Μακεδονία Παλάς και να είναι Τούρκος ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι το, δεν το είχαμε σε πολύ. Είδε τα κανάλια, σας τα παραδώσατε στους Τούρκους. Ό,τι σας πει αυτός. Βαράτε. Τι θέλετε, power of love, power of love. Τι θέλετε, survivor, survivor. Τι θέλετε, ό,τι θέλει ο Τούρκος. Τούρκικα σύριαλ, τουρκικά σύριαλ. Μπορούμε να τα μεταγλωτήσουμε? Όχι. Θα ακούγεται η τουρκική γλώσσα μέσα στα σπίτια σας. Και ρωτώ εγώ. Έχουν πάρει κανένα ελληνικό σύριαλ οι Τούρκοι να παίζει σε κανένα τουρκικό κανάλι? Ένα ελληνικό σύριαλ ακούγεται η ελληνική γλώσσα σε κάποιο τουρκικό σπίτι? Αλλά δεν το προχωράω, γιατί θα πω πράγματα που θα είναι μηνύσιμα.
Τελειώνει λοιπόν μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να ζητήσω εγώ από εσάς και τα ζουμουσάκια και τους πιστούς ακροατές, τους χρόνια πιστούς ακροατές και τους καινούργιους και τους πιο φρέσκους, και εσάς που γυρίσατε αυτές τις μέρες γιατί περιμένατε τι, περιμένατε μυρολόι ή κλάψα, και εσάς που χαίρεστε τώρα με την ανακατοσούρα μας, δείτε λίγο τη δυστυχία σας, δείτε λίγο το δικό σας χάλι και μετά ασχοληθείτε με το τι περνάμε εμείς. Εμείς όλο αυτό το περνάμε με πολύ περηφάνεια. Το γουστάρουμε κιόλας όταν δεν μας γουστάρουν. Ούτε μπήκαμε σε κανένα άρμα, ούτε ζητήσαμε καμία χάρη, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Έχω τώρα όλη αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ και δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλες τις ανακοινώσεις, γιατί είναι πραγματικά σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από κάθε άκρη της γης χθες έβγαλαν υπέροχη ανακοίνωση και όλοι οι σύνδεσμοι στο εξωτερικό. Όλοι οι σύνδεσμοι του εξωτερικού μαζί. Η οποία λέει τα εξής. Είναι ΠΑΟΚ Fans Europe, η σύνδεσμοι της Ευρώπης, έτσι. Σύσσωμη. 50 χρόνια βρωμιάς και δυσοδείας, 50 χρόνια αλητείας με ομήρους και τον αθλητισμό και την κοινωνία της Ελλάδας. Τα βάλατε όλα σε μια κόλλα χαρτί και τα χρεώνετε σε έναν άνθρωπο, έναν ξένο όπως τον λέγατε μέχρι χθες. Σήμερα σας έγινε οικείος, τον οποίο βαφτίσετε δολοφόνο εν μία νυχτή για να το μάθει όλη η Φίλιος. Στην προπαγάνδα είστε καλοί, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Η αδικία και το μίσος είναι από τη δική μας μεριά και το ξέρετε. Αν πάλι εθελοτυφλείτε, είμαστε υποχρεωμένοι να σας το θυμίσουμε. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να αναμετρηθούμε και μας βρίσκεται όλους ενωμένους μια γροθιά σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Τα ανοιχτά μέτωπα σαν χώρα δεν χωράνε άλλες προκλήσεις. Οι εποχές που ζει ο ταλαιπωρημένος Έλληνας δεν αντέχει άλλες συγκινήσεις. Η ιστορία θα γράψει πως ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής, υπέτη είστε εσείς και μόνο εσείς. Απλά για τη μοίρα σας θα αποφασίσουμε εμείς. Ιβάν Σαββίδη, είμαστε μαζί σου. ΠΑΟΚ, δύναμή σου, χιλιάδες οπαδοί σου. Ιστερόγραφο. Κάθε χτύπημα στον Ιβάν Σαββίδη θα επιστρέφεται διπλό. Ιστερόγραφο 1. Μπορείτε να κάνετε τον τελικό και στη φιλόξενη Γερμανία, υπό το φόβο καθόδου στη καβούζα σας. Ιστερόγραφο 2. Οι εθνικές σας ομάδες είναι ανεπιθύμητες στο βορρά, πόσο μάλλον στην πόλη μας. ΠΑΟΚ Fans Europe. Αυτή ήταν η ανακοίνωση όλων των συνδέσμων της Ευρώπης. Πάω πριν φύγω να διαβάσω σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες, επίσης ιστορικός σύνδεσμος. Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες της μεγαλύτερης προπαγάνδας και προσπάθειας σκύλευσης μεγαλομετόχου ποδοσφαιρικής ομάδας. 25 λεπτά σε κεντρικά δελτία ειδήσεων, μισά ώρα σε ραδιοφωνικές εκπομπές και συζητήσεις ακόμα και μέσα στην ίδια τη Βουλή. Θα πω μετά γι' αυτό, λέω εγώ. Άνθρωποι που είναι υπόδικοι. Άλλοι που έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και τηλεπερσόνες γλάστρες που στηρίζουν πολιτικές παρατάξεις και κόμματα που έχουν βυθίσει τη χώρα μας στην ανέχεια, προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα στον αθλητισμό έβαιναν καλώς και ξαφνικά εμφανίστηκε ο κακός, μέσα αγωγικά, Ιβάν Σαββίδης, και χάλασε το αδαμάντινο και πεντακάθαρο προϊόν τους. Χτυπάνε τον ΠΑΟΚ μέσω του Προέδρου του και τον Ιβάν Σαββίδη μέσω του ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά η λεμαργία τους δεν τους επιτρέπει να αφήσουν το πρωτάθλημα ή άλλη μεγάλη επιτυχία να φύγει από το υδροκέφαλο αθηναϊκό κράτος. Αλήθεια, πού ήταν όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι όταν ένας μετά τον άλλον μάρτυρα για την υπόθεση του Νούρ 1 κατέληγαν νεκροί? Πού ήταν όταν ανατινάζονταν φούρνοι ή και γόντουσαν σπίτια διαιτητών? Όταν απειρούνταν κόσμος ότι θα τους πνίξουν με το κασκόλ ή όταν αποστέλλονταν φάκελοι με σφαίρες στον πρόεδρο της ΕΠΟ? Πού ήταν όλοι αυτοί? Εμείς ξέρουμε. Σφύραγαν κλέφτηκα γιατί κόρα κασκοράκου μάτι δεν βγάζει. Όλοι αυτοί είναι αλληλοεξαρτώμενοι γιατί ο καθένας ξέρει τις βρωμιές του άλλου και την πίτα τη μοιράζουν μεταξύ τους για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τους χαλάει την πίτα λοιπόν ο Ιβάν γιατί ξέρουν ότι δεν είναι βρωμιάρης σαν κι αυτούς και δεν έχουν να του προσάψουν τίποτα. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε ολόθερμα και με όλη μας την ψυχή δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη από καμιά κουφάλα από αυτούς. Δεν μας φτάνουν, δεν μπορούν να μας αγγίξουν. Ξεκίνησαν πόλεμο με τον ΠΑΟΚ. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε σκυλιά του πολέμου και δεν μας γονατίζει κανείς. Να είναι έτοιμοι όλοι να δουν πράγματα που δεν έχουν ξαναδεί στην μεταπολεμική Ελλάδα. Θα δουν ένα πόλεμο να εκτελείστε μέσα στην ίδια τη χώρα. Και να ξέρετε, θα κερδίσουμε γιατί είμαστε πιστοί, αφοσιωμένοι και αγαπάμε τον ΠΑΟΚ πιο πολύ και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ιστερόγραφο. Ανοίξατε έναν άναδρο και ανήθικο πόλεμο, αλλά το μόνο που καταφέρατε είναι να μας συσπυρώσετε και να γίνουμε δυνατότεροι. Ιστερόγραφο 2. Είσαι ένας από εμάς, πρόεδρος με άρχη. Μπιμπιμ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση.
Όσες μπόρεσα διάβασα μέσα στη βδομάδα. Δεν σημαίνει ότι κάποια ανακοίνωση που δεν διαβάσαμε διαφωνούμε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, 2-3 κάθε μέρα. Με ρωτούν κάποιοι, αφού είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, γιατί τις διαβάζεις. Άλλη δύναμη του μικροφόνου. Άλλο το ραδιόφωνο. Θέλω να σας πω ότι μπορεί εσείς οι νεότεροι, βάζω και τη δική μου γενιά που το πρόλαβε μετά, αλλά ο 20άρης το έζησε από το γεννησιμιού του. Ο γιος μου είναι 2,5 ετών, παίρνει το κινητό, φεύγει, πάει σε εφαρμογές, πηγαίνει στις φωτογραφίες, πηγαίνει στα βιντεάκια, ανοίγει, το γυρίζει πίσω. Λοιπόν, γεννήθηκε μέσα σε αυτό. Εμείς το συναντήσαμε κάπου εκεί στα 35 μας, να πούμε όλο αυτό το πράγμα. Διαβάζουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις γιατί αρκετός κόσμος, ένα, δεν έχει το χρόνο να μπει και να κάνει τη βόλτα του στο διαδίκτυο, δουλεύοντας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνοντας δυο δουλειές ή παλεύοντας για το μεροκάματο. Επίσης, πολλοί κόσμος δεν έχει την εξοικείωση με το ίντερνετ. Δεν έχει την εξοικείωση. Άλλο να έχει ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχει πάνω την Άρτα και τα Γιάννα, αλλά το να μπει και να διαβάσει ανακοινώσεις, να τη μεγαλώσει, να τη δει, δεν γίνεται. Για τους μεγαλύτερους λοιπόν σε ηλικία ανθρώπους, για αυτούς. Και ένας τρίτος, για μένα ο πιο σημαντικός λόγος, γιατί θέλω να τις διαβάσω αυτές τις ανακοινώσεις. Γιατί συμφωνώ τόσο πολύ μαζί τους. Δεν είναι ο λόγος που τις διαβάζω στον αέρα, δεν είναι μόνο να τις επικοινωνήσουμε. Δεν είναι μόνο ο λόγος της ενημέρωσης. Είναι και ο λόγος της συστράτευσης. Και εμείς πίσω από τα μικρόφωνα. Επειδή συμφωνώ, θέλω να ακουστούν αυτά τα πράγματα και από το δικό μου στόμα. Από το βήμα που έχω. Με ακούν όσοι με ακούν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ζούμε, σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το σλόγγαν εδώ και πόσα χρόνια. Δεν λέμε ζούμε ευχάριστες, ζούμε χαρούμενες. Θα ήταν πολύ εύκολο να βρούμε ένα άλλο σλόγγαν. Ζούμε χαρούμενες, να είμαστε όλοι. Όχι. Οι μεγάλες στιγμές μπορεί να είναι δυνατές, να μην είναι απαραίτητα ευχάριστες. Όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, όλη αυτή η αλυσίδα των γεγονότων, όλα αυτά τα βράδια που μείναμε εξάγρυπνοι, όλη αυτή η συνειδητοποίηση, πώς έχει μπει στο στόχαστρο ο Πάου και ο Ιβάν, ο λυσαλαίος πόλεμος, όλο αυτό, ναι, είναι μεγάλες στιγμές που ζούμε. Θα διηγούμαστε όπως μας λέγανε τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, όπως μας λέγανε οι παππούδες, για το Λίτσα, για τα έσχη που γινόντουσαν εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχε ούτε κανάλι, ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Θα λέμε στα παιδιά μας για τη χρονιά που ο Γάβρος έκανε τον ψόφιο κοριό, έκανε θέατρο γιατί φοβήθηκε να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Και στήσανε ένα ολόκληρο θεατράκι μέσα από τα κανάλια τους, μέσα από τις γραφίδες τους. Τις λερωμένες, τις πουλημένες. Θα λέμε για την ΑΕΚ, η οποία μόλις έφαγε τον γκολ, σηκώθηκε, έφυγε. Ο Ιβάν δεν έβγαλε κανένα όπλο, έβγαλε τον μπουφάν του. Αυτό. Αν το σκόρ ήταν 0-0, βγαίναμε. Αν δεν ήταν 0-0 και ήταν 1-0, δεν βγαίναμε. Τρομοκρατία τότε. Θα λέμε λοιπόν, θα τις θυμόμαστε αυτές τις στιγμές και αυτές τις μέρες. Και είναι πολύ μικρές μπροστά στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα, στο οποιοδήποτε κύπελο. Λες και περιμέναμε πρωτάθλημα εμείς για να γίνουμε ΠΑΟΚ. Όμως, πέρασε και αναεπιστρεπτή η περίοδο που σκύβαμε το κεφάλι και λέμε, τι να κάνουμε. Αυτοί τα έχουν κανονίσει όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε αδύναμοι διοικητικά, έχουμε καμία δύναμη. Οικονομική, επικοινωνιακή, καμία. Και σκύβαμε πληγωμένοι, περήφανοι όσο ποτέ, αλλά σκύβαμε όμως το κεφάλι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αυτό παρήλθε ανεπιστρεπτή. Το κατάλαβαν όλοι. Και πού είστε ακόμα. Και πού είστε ακόμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα! Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα, κάθε σκάρτο και με! Εδώ! Μην ακούτε ό,τι σας σερβίρουν αυτές τις μέρες. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Η θεωρία της κορδαλιάς του Κοστούλη, σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη σας το λέω, η θεωρία της κορδαλιάς. Δεν γίνεται κάτι να το θεωρείς αποκρουστικό, να μην το γουστάρεις και να το παραγγέλνεις. Να πηγαίνεις στο εστιατόριο, να συχαίνεσαι τη μυρωδιά και τη γεύση της κορδαλιάς και να λες «Γκαρσόν, μία σκορδαλιά» και να τη βάζεις μπροστά σου και να λες «Πω, πω άθλια, πώς μυρίζει, δεν την μπορώ, δεν την γουστάρω, τι είναι αυτό, την απεχθάνομαι». Δεν γουστάρετε αυτά που λένε τα κανάλια? Τους ακούσατε? Να μου πεις τι να κάνω, να μην γευτώ μια φορά για να ξέρω πώς είναι? Βεβαίως. Τους ακούσατε τι λένε αυτές τις μέρες? Τους ξαναακούσατε? Είδατε τα μονοθεματικά? Τέλος, κουμπάκι άλλο.
Δεν υπάρχει δικαιολογία να δω τι λένε. Όχι, είδες, μια, δυο κατάλαβες. Από εκεί και πέρα είναι μαζοχισμός. Από εκεί και πέρα το κάνεις για να χαλάς πραγματικά τη ζαχαρένια σου. Για να ανεβάσεις τα ζάχαρά σου και τις χοληστερίνες σου, να φλερτάρεις με το κεφαλικό. Όχι. Απλά δεν επιλέγεις. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν 5 που λέω κι εγώ. 2310-287-888. Σήμερα δεν κληρώνουμε τίποτα, παιδιά. Πάμε. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Εσείς είστε! Και συνεχίζετε βέβαια και το ποιος αυτός που... Α, όχι, σήμερα ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Αυτό θα κάνουμε. Μου τα έχει ταμένα εδώ καιρό ο Βαγγέλης. Μετά από τη νίκη της ΑΕΚ θα τα δώσεις. Θα τα δώσω σήμερα λοιπόν. Μετά τη νίκη της ΑΕΚ. Μετά την νίκη της ΑΕΚ. Αυτό είναι. Ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Κληρώνουμε σήμερα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλά, καλημέρα. Συνομήλικος είναι ονόματος. Έλα, αγόρι μου. Ο 22χρονος αναξίμανδρος λοιπόν είναι στη γραμμή μας σήμερα. Ναι. Για πες. Είπαμε να μην το κάνουμε 30 δευτερόλεπτα πρωταθλητής. Έτσι. Ναι. Δεν το δέχεσαι αυτό. Όχι. Όχι. Δεν λοιπόν, το δέχομαι. Νομίζω, Κώστα, ότι αρχίζει να καταλαγιάζει σιγά σιγά το πράγμα. Όσον αφορά στις αντιδράσεις του κόσμου και τη σπήρωσή του, όχι. Όχι. Α. Αλλά όσο αφορά τα χτυπήματα από τους άλλους, θα κουραστούν. Δεν μπορεί να... Κοίταξε, αν νομίζεις, αγαπημένα μου Κώστα, ότι σταματούν επειδή εκουράστηκαν, πλανά σε πλάνη νικτράν. Ο λόγος που ψηλο, ας το πούμε έτσι, τράβηξαν ένα φρενάκι, είναι επειδή είναι χιλιάδες τα μηνύματα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, από τη Βόρεια Ελλάδα, στα ραδιόφωνά τους, στα κανάλια τους. Χάλασε ο κόσμος χθες την αίρα και στην εκπομπή του πρωί του ενός από τους δύο, πώς το λένε, οικονόμου. Χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν. Του σκάει. Του σκάει, βέβαια. Ναι, του σκάει. Εκείνος είναι σε όλα και στην πολιτική και σε αυτά είναι πιστό σκυλί του Αλαφούζου, ο οικονόμου. Τι να πεις, ρε φίλε, τι λοιπόν, να πεις. Νομίζω ότι η υπερασπιστική μας γραμμή, Κώστα, πρέπει να εστιάσει στο γεγονός ότι ο αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά, όπως λέει ο διαιτητής. Αρχικά από την μπούκα του Σαββίδη δεν ήταν η οριστική διακοπή του αγώνα. Συγγνώμη, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Μισό δευτερόλεπτο. Οι παίκτες της ΑΕΚ έφυγαν πριν μπει ο Σαββίδης. Αποφάσισαν να φύγουν. Έτσι. Δεν έφυγαν μετά. Αυτό είναι παραμύθι τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν διέκοψε κανένας τον αγώνα μόνιμα. Καταρχάς η είσοδος του Σαββίδη ήταν μόνο για ένα λεπτό, νομίζω. Μπήκε, πήγε να κινηθεί, τον τράβηξαν. Ακριβώς. Ξαναγύρισε, πήγε να κινηθεί προς τον πάγκο της ΑΕΚ, τον ξανατράβηξαν και έφυγε. Ακριβώς. Αυτό δεν ήταν. Ακριβώς. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων, ας τιμωρηθεί ο Σαββίδης για την απερισκεψία του, ας πούμε, και εννοείται ότι τον δικαιολογούμε γιατί ήταν εμβρασμό ψυχής ο άνθρωπος. Εμείς τον 100% είπαμε. Δεν επικροτούμε, αλλά κατανοούμε. Ναι. Για την υπερασπιστική μας γραμμή πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός, το είπα και πριν, ότι η ΑΕΚ παρόν στις παρενέσεις έκανε ο διαιτητής, να τον πω κύριο, δεν τον λέω, ο Κομίνης, είπε ότι δεν μπορώ να βγω γιατί οι παίχτες μου τρομοκρατήθηκαν. Εγώ ξέρω, Κώστα, όμως ότι σε παλές περιπτώσεις βγαίνει ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο, ελέγχει. Δεν είναι, αν είναι τα πράγματα καλά, γιατί ο αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά. Ο ίδιος το λέει από την μπούκα του Σαββίδη. Φυσικά. Ελέγχει ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο και λέει: ελάτε ομάδες στο γήπεδο. Όποιος δεν έρθει θα θεωρηθεί υπαίτιος της διακοπής. Έπρεπε να το κάνει αυτό ο Κομίνης ή δεν το έκανε. Σήμερα μόνο... γιατί να μην είναι εκεί. Θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι μια ακύρωνε τον γκολ, μια το κατακύρωνε και στο τέλος είπε ότι. Ανάποδα έγραψε στο φύλλο αγώνας. Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στο γήπεδο δίθεν διαιτητής που έχει κάνει εγκλήματα. Δηλαδή, δεν είναι διαιτησία αυτό, δεν είναι ούτε φύλλο αγώνας, τίποτα δεν είναι αυτό. Εκεί πρέπει να πατήσει, νομίζω, ο ΠΑΟΚ, ότι υπήρχε μία, πώς να το πούμε, μη καλή διεξαγωγή αγώνα. Γενικά αυτό. Δεν υπάρχει καμία διακοπή αγώνα με υποπαιτιότητα του ΠΑΟΚ. Αυτό. Σήμερα θα ρωτούσα τον Κομίνη αν πήγαινε. Βασικά πιστεύω σήμερα θα υπάρχει αναβολή. Θα πρέπει να ζητήσουμε αναβολή. Μέχρι να εμφανιστεί αυτός που είναι η πέτρα του σκανδάλου να εμφανιστεί να μας πει τι άλλαξε γνώμη μέσα σε εκείνα τα δευτερόλεπτα. Τι του άλλαξε
Και πώς ενημερώθηκε που φεύγει στη σέντρα? Γιατί έγραψε ψέματα, κύριε Κομίνη, στο φίλο αγώνα ότι ακυρώνει τον γκολ μόλις μπαίνει? Ενώ όλοι μας είδαμε και η εικόνα υπάρχει ότι δείχνει στη σέντρα. Αυτό θα ρωτούσα. Εδώ ρε Κώστα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και εφημερίδες τους λένε ότι πρέπει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Άστο τώρα. Άστο. Και εκεί τώρα, δεν θα κάνουμε τώρα συμμαχία με αυτούς. Καταλαβαίνεις αυτοί γιατί το κάνουν. Αυτοί θέλουν να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Να τιμωρηθεί η ΑΕΚ και να πάρουν αυτοί το πρωτάθλημα. Για να το υποστηρίζουν, πάνε να πει ότι είναι εμφανέστατο το εκεί πέρα το θέμα ότι πρέπει να πατήσουμε κι εμείς. Έγινε, Κωνσταντίνε. Ότι πρέπει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, Κωστή. Καλό το παιδί. Τι έγινε? Έλα, Αντώνη. Έλα, φίλε μου. Ρε φίλε, εγώ τέτοια δολοφονία χαρακτήρα από μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και μια εβδομάδα δεν έχω δει, ούτε για το χειρότερο εγκληματία, ρε φίλε. Ούτε για το Σεχίδι, να πούμε. Για το Δουρί δεν κάναν τέτοια. Ούτε. Για μένα ούτε, δεν, πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει δίκη σήμερα. Και δεν μπορεί να γίνει δίκη γιατί έχουν καταρριφθεί δύο βασικές αρχές του δικαίου. Ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα ότι ακόμα και ο χειρότερος εγκληματίας δικαιούται μια δίκαια δίκη. Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαια δίκη όταν όλα τα κανάλια έχουν δημιουργήσει αυτήν την ατμόσφαιρα και όταν βγαίνει και χθες ο υπουργός και κάνει έκτακτη εκπομπή η ΕΡΤ για να πούνε για τον κακό Σαββίδη και για τον κακό τέτοιο που έκανε ό,τι έκανε. Και τώρα, 8:49, έχω τρεις τηλεοράσεις μπροστά. Ο Σκάι από κάτω βαρά ήδη. Ναι, συγγνώμη, εσύ άμα είσαι κατηγορούμενος, Κωστή, με αυτή την περίοδο της ατμόσφαιρας θα ήθελες να πας να δικαστείς? Όχι βέβαια. Και δεν μπορεί να μην να επηρεαστεί ο Καποδίστριας. Δεν μπορεί ο δικαστής. Ο Καποδίστριας δεν θα δικάσει ή ο Σιμιτζόγλου. Ωραία. Άρα πας και λες, κύριε, αποκλείεται, θέλω αναβολή, γιατί μέχρι να καταλαγιάσω το θέμα, γιατί δεν θα έχω δει και αδικιά που είναι αυτή μαμού. Και είναι και η δεύτερη αρχή του δικαίου που λέει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να φωνάξει οποιονδήποτε μάρτυρα που μπορεί να τον αθωώσει. Ακριβώς. Βλέπε Κομίνης. Ο πρώτος και αυτός δεν είναι ο κομβικός στην υπόθεση. Δικαστηρίου να μου πεις ότι δεν θα έρθει ο τέτοιος επειδή δεν έχει προσωπικούς λόγους. Δηλαδή ρε Κωστή, ξέρεις, με θυμίζει τώρα έγινε ένα τροχείο. Τράκαρο που άκουμε την ΑΕΚ. Και ο τροχονόμος που ήρθε να ελέγξει την κατάσταση. Ακριβώς. Δεν έρχεται στο δικαστήριο να καταθέσει. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Έγινε αντουάν. Αν δικαστούμε σήμερα το πράγμα είναι καραστημένο. Εγώ στο λέω και πέρα να ξέρεις. Δεν θα είναι πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χθες δύο βουλευτές, νομίζω ο ένας Λαζαρίδης και ο άλλος Φωκάς, κάνω λάθος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα ονόματα, ούτε με ενδιαφέρουν τα κόμματα, ούτε είναι αυτό που με απασχολεί, ούτε μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το κάνανε από την καλή τους την καρδιά ή επειδή ένιωσαν πραγματικά μια αγανάκτηση για όλο αυτό που γίνεται εις βάρος του ΠΑΟ και του Σαββίδη. Τα είπαν όμως μες στη Βουλή. Τώρα, το αν το κάνανε για να μαζέψουν ψηφολάκια γιατί βλέπουν ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Το αν το κάνουν επειδή πραγματικά αγανακτήσανε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σημασία έχει όμως ότι μίλησαν αυτοί. Αν δεν κάνω λάθος, Λαζαρίδης και Φωκάς από διαφορετικά κόμματα. Συγγνώμη, άμα δεν έχω τα ονόματα τώρα, θα τα δω και θα σας τα πω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Είσαι πολύ σωστός. Αγόρι μου. Είσαι πολύ σωστός. Ρε παιδιά, μην βλέπετε πια τα άλλα, το Sky. Μην βλέπετε το Star. Εγώ τα σταμάτησα, είδα την υγεία μου το πρωί και βλέπω το Ε. Μπορεί να μην είναι ακόμη τέλειος εσύ. Γιώργο μου, επίτρεψέ μου. Ούτε αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω δικαίωμα και πρόσεξε πώς χρησιμοποιώ το λόγο μου. Ναι, δεν εσύ δεν έχεις. Εγώ όχι, όχι. Εγώ δεν είναι. Γίνομαι ίδιος με αυτούς όταν λέω μη βλέπετε το Sky. Μη διαβάζετε το 10.gr. Μη διαβάζετε το ξέρω Sport 24. Μην βλέπετε τον Α ή τον Αντένα. Αυτό είναι παραβίαση της δημοκρατίας. Ποιος είμαι εγώ, αυτός ένα μηδέν, που έχω δικαίωμα να σας πω τι να μην δείτε. Πρόσεξε τι είπα. Είπα το εξής, χωρίς να ονομάσω, ξέρετε για ποια μιλάμε. Αλλιώς παραβιάζω μια από τις βασικές αρχές δημοκρατίας. Εγώ ποιος είμαι να σας επιβάλλω το τι θα δείτε και τι όχι. Λέω το σκεπτικό. Αυτό που σε ενοχλεί, αυτό που σε προσβάλλει, αυτό που βλέπεις ότι είναι κύβδηλο, ψεύτικο, ότι είναι ενορχιστρωμένο, αυτό μην το επιλέγεις. Καταλαβες. Εγώ σαν ακροατής μπορώ να πω. Βεβαίως. Όπως μπορεί άλλος να πει, μην ακούτε τον Τσατσαρό. Δεν τον γουστάρουμε τον Τσατσαρό. Μην ακούτε τον Γιώργο αυτά που λες τον Τσατσαρό. Ακριβώς. Διότι το έχουν παρεξευθυλίσει πια. Φτάνει πια δηλαδή. Φτάνει. Από πού βρήκε τα λεφτά και από ποιο κράτος έφερε τα λεφτά. Δηλαδή ο Κόκκαλος ήταν δίκαιο φύρα από τον Ανατολικό Βερολίνο. Πού ήταν τον Ανατολικό Βερολίνο? Μην μπαίνεις καθόλου. Μπαίνεις σε λάθος μονοπάτι. Μπαίνοντας σε διάλογο με τέτοια που βρήκε τα λεφτά, δεν μου λες δεν ξέρουν τις επιχειρήσεις του? Δεν γνωρίζουν με τι ασχολείται?
Δεν ξέρουν τι δύναμη έχει. Πόσο κόσμο απασχολούν οι επιχειρήσεις του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Ερώτηση. Χιλιάδες. Πόσο κόσμο χιλιάδες απασχολούν οι επιχειρήσεις του. Χιλιάδες. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Η τσέπη τους, η βόλεψή τους, η θεσούλα τους, αυτό. Η χρηματοδότηση, ο χορηγός, τα λεφτά κάτω το τραπέζι. Έχω ένα παράδειγμα να πω, πως όπως και εσύ. Και στη Β κατηγορία, κύριε, να μας δείξετε, και στη Γ κατηγορία. Α, δεν έχει. Εμείς θα είμαστε πιο πολύ πάνω. Εννοείται. Και τότε θα απαντήσει, εσείς που θα είστε. Εννοείται. Το σκεφτήκατε αυτό. Εσείς που θα είστε. Διότι σήμερα διάβασα δύο ανακοινώσεις. Άκουσα. Του Ζαγορά και του Νικολαίδη. Ναι. Και ο Νικολαίδης. Κουτσάστραπα τα είπε κάπως σωστά. Έλα, τώρα μη με φουρκίζεις που λέγει η γιαγιά μου, έλεγε, συγχωρεμένη. Μη με φουρκίζεις. Ο Νικολαίδης δεν έλεγε πριν από λίγο καιρό ο νέος χαλίφης. Το έλεγε, ναι. Το έλεγε, δεν το έλεγε. Για τον Ιβάν δεν το έλεγε ο Νικολαίδης. Ακριβώς. Τι έγινε, ακριβώς. Ντέμι, τώρα. Ο χαλίφης. Τέλος πάνω. Εσύ δεν δουλεύεις, στο αλαφούζο το ραδιόφωνο, στο Sky. Και μιλούσες όταν ξεσήκωνες δηλαδή τον κόσμο και έλεγες «Νάτος ο νέος Χαλίφης». Πού είναι ο νέος Χαλίφης τώρα. Κανονικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να είναι να πέσει. Ο Παναθηναϊκός πέφτει β' εθνική, παιδιά, επειδή είναι απλήρωτοι 6-7 παίχτες. Και ζητάνε να πέσει κατηγορία. Ας τον αυτόν. Με εμάς ασχολείται κι αυτός. Και αυτή που σου βγαρίζει τις αίθουσες πέρα τη συνεδριάς που γίνονται και αυτή είναι τυχοσάνη τη γυναίκα λεφτά. Τέλος πάντων, βάλουμε στο 4-16 γιατί μου αρέσει. Δεν έχω τίποτα σήμερα. Έχω τα κρασιά, ναι, ξεφόβο, δεν σε έχω κάψει φλάτες. 4-4 και μάθε που πουλείται η εφημερίδα στον Άφλιο. Ναι, θα ρωτήσω, Βασιλό. Φιλιά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πού είσαι, φίλε. Έλα, αδερφέ μου, έλα σε ρέι μου, έλα. Τους βολεύει το σύστημα να τα φορτώνουν όλα τα σύστημα. Συγγνώμη, οφείλω να το πω. Γιώργος Λαζαρίδης, Αριστίδης Φωκάς. Αυτή είναι η ίδια. Έτσι, άκουσα και εγώ καλά, όχι, τα είπα, ναι. Οφείλω να πω τα ονόματά τους. Το κίνητρό τους. Αν είναι αγνά, ας πούμε, βγαίνει από μέσα τους η αγανάκτηση. Ή αν το κάνουν για ψηφοθυρία, γιατί θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό, δεν μπορώ να το γνωρίζω, παιδιά. Όμως πρέπει να είμαι έντιμος, όπως λέμε τους άλλους που λένε τα στραβά, να πούμε και αυτούς που βγήκαν και υπερασπίστηκαν, είπαν αυτά που θα λέγαμε εμείς αν ήμασταν εκεί για τον Ιβάν και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Το Λαζαρίδη, γιατί τον άκουσα, του είχε το θέμα και τα είπε πολύ καλά. 100%. 100%. Και οι δύο. Και οι δύο μίλησαν σωστά. Το κάτω τον άκουσα. Άκουσα ότι μίλησε, αλλά δεν τον άκουσα τι είπε. Ναι. Δεν θέλω ούτε να τον αδικήσω, ούτε να πω. Πάμε παρακάτω. Τους βολεύει το σύστημα, φίλε. Πώς γίνεται σε ένα έγκλημα, νομίζω ότι έγινε ένα έγκλημα και βρίσκουν κάποιον και θέλουν να τα φορτώσουν όλα. Έτσι πήγαν να τα φορτώσουν όλα τα κακά του ποδοσφαίρου στο Σαββίδη και μετά. Το ποδόσφαιρο βγαίνει γάλα, ότι δεν τρέχει τίποτα. Ναι, όλα καλά. Στρουθοκαμιλισμός. Χωρίς το διαιτητή, φίλε, δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το δικαστήριο, σε αυτή την εκδίκαση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ρε φίλε. Όταν με το καλό γεννήσει η γυναίκα του, ούτως ή άλλως δεν διακόπηκε το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν κανένα καηλέ να εκδικαστεί σήμερα. Ας εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα. Χωρίς κομίνη και τους βοηθούς, δεν υπάρχει εκδίκαση της υπόθεσης. Και να πάρουν, και πιστεύω ότι το έχουν πάρει από ό,τι λένε, και τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει στην Ισπανία ο Χιμένεθ και όλοι οι άλλοι που έχουν βγει και λένε δεξιά-αριστερά ποιος τους είπε να μην βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και ότι αν ήταν 0-0 θα βγαίνανε τρέχοντας. Βρε, βγήκε ο Χιμένεθ. Βγήκε ο Χιμένεθ και είπε, μας είπε ο πρόεδρος. Ναι. Βγήκε ο Κονέ, τα ίδια. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν. Κωστή, ρίχτω. Ανέχω το γρήγορο έτσι για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Ρίχτω. Είναι ένας σαραντάρης, σπιδαράς, πολύ χρήμα, μεγάλη εταιρεία. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος έξω, χρεοκόπησε. Αλλά έχει μια γραμματέα, ένα πισινό διαφορικό, ρε φίλε, όλα τα λεφτά. Την πιάνει, τη λέει Μαράκη, λέει, θα σε δώσω, λέει, 15.000, λέει, θέλω να σε καμπεί το διαφορικό. Απαπα, κύριε Γιάννη μου, λέει, δεν γίνεται. 30.000, λέει, το διαφορικό, δεν γίνεται. Μαράκη, λέει, 50.000, λέει, ή καμπεί το διαφορικό σου, λέει, φεύγεις από εδώ. Αμάν αυτή σε λέει τώρα 50.000 χάσουμε και ο Κυριάννης Πεταράς. Και θα χάσουμε και τη δουλειά. Το λέει έγινε. Τη βάζει από κάτω, την αλλάζει το διαφορικό τα πετρέλαια. Ναι. Τελειώνει, τη λέει Μαράκη, λέει αυτό το πάθημα να σου γίνει μάθημα. Όλοι πάντα θα υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Γεια σου. Τα λέμε. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Να σας πω κάτι. Αυτά που έχει περάσει αυτός ο λαός
διαχρονικά όχι μόνο τώρα, αλλά και αυτές τις τελευταίες 20 μέρες, άλλος θα είχε λυγίσει. Άλλος κόσμος, τέλος, θα τα είχε παρατήσει. Δεν ξέρετε τι μέταλλο έχουμε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντοχές. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα. Σταθήκαμε πολύ γρήγορα στα πόδια μας. Δείξαμε αυτή τη φορά τρομερά αντανακλαστικά. Δεν αφήσαμε να μας πάρει από κάτω. Και ο καθένας από το μετερίζει του. Από το πιο απλό, φίλο στο φίλο στο τραπέζι. Ρε εσύ, πάω και είμαστε, δεν μασάμε. Από εμάς που έχουμε μικρόφωνο, που έχουμε εκπομπές, πληκτρολόγια, οτιδήποτε. Δεν αφήσαμε. Δεν αφήσαμε μόνο του. Ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Ιβάν. Και δεν τον αφήσουμε. Πιο συσπηρωμένοι από ποτέ. Πάμε, πάμε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα. Άσε με στο φανάρι να φύγουμε ευθεία. Έλα. Άσε να. Αυτό, εγώ πες οδηγάω. Εσύ θα μου πεις που θα πάω. Έλα, Θοδωρή! Έλα, καλημέρα. 533. Πήρες πελάτη? Δύο πήρα με το που πήρα τηλέφωνο και ήμουν στην αναμονή, πήρα δύο, όχι ένα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Τίποτα. Μόνο αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν. Λέω κάθε φορά η ευχή της μάνας μου. Όπου πηγαίνεις, κόσμο να φέρνεις. Όταν μου το είπε ήμουν πιτσιρικάς, δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Νόμιζα στην παιδική χαρά ή όταν πήγαινα για μπάλα μόνος μου, εκεί στη Μαλακοπή να πούμε στο ύψωμα, και πήγαινα μόνος μου και μόλις πήγαινα ερχόντουσα κι άλλοι 10 να παίξουμε όλοι. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι. Ειδικά το δεύτερο δεν νομίζω να το ανέφερε κανένας. Καταρχήν, μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν βγαίνει η ΠΑΕ ή ο Ιβάν να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα αν υπήρχε ή δεν υπήρχε όπλο. Γιατί οι μισοί λέμε ότι είναι φωτομοντάζ, ναι. Οι άλλοι μισοί δίνουν τις φωτογραφίες, βίντεο υπάρχει μόνο με μπουφάν. Για να μην βγαίνει... Εκτός να το κρατάει για μια ακροματική διαδικασία, σαν κρυφό χαρτί να πήρε, παιδιά, δεν υπήρχε πουθενά όπλο, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν γίνεται μια παραδοχή του είναι δεν είναι. Και αφήνεται να αιωρείται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί αιωρείται μέχρι. Ναι. Εγώ δεν μας από δύο φωτογραφίες. Εγώ μπορώ να σε κάνω από το κινητό μου, έκατσα στην πιάτσα και έβαλα στο πιστόλι, το έκανα ό,τι θες. Στην τσέπη σου. Στην τσέπη σου την ώρα που οδηγούσε το ταξί με τα πόδια, έχοντας δεμένα τα χέρια πίσω. Ναι. Πελάτη, και μεσαγιονάρα. Μεσαγιονάρα διχαλωτίνα οδηγάς κιόλας. Λοιπόν. Και βερμούδα. Και να πες και κορτεόν. Ωραία. Ένα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Από την ΠΑΕ, νομίζω. Πρέπει να. Τώρα, ίσως το κρατάει, σου είπα. Ίσως το κρατάει από την ΠΑΕ. Αν με ρωτάς, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θεωρούμε ότι υπάρχει. Η όλη στάση, αν. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ήμουν εκεί μπροστά να δω. Αλλά εντελώς τα πράγματα όμως, αν δεν υπάρχει. Πραγματικά όμως, αν δεν υπήρχε και όλο αυτό το διάστημα το έχουμε αφήσει να αιωρείται, σαν να υπάρχει, είναι μεγάλο λάθος για μένα. Έτσι, για να μην υπάρχει κάποια αντίδραση, θεωρώ ότι... Ένα δεύτερο που θέλω να καυστηριάσω. Ναι. Φίλαθλοι του Ηρακλή και του Άρη υπάρχουν. Νομίζουν ότι αυτό δεν τους αφορά. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν τους αφορά. Θέλεις να σου πω κάτι? Καταρχήν ο Άρης είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Αν δεν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, δεν πέφτει κανείς, δεν ανεβαίνει κανείς. Του χρόνου θα περιμένει να δει τι θα γίνει. Ναι. Με κάνει φοβερή εντύπωση που δηλαδή τι περιμένουνε, δηλαδή να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο ΠΑΟΚ και μετά να ξαναβγούνε. Πίστεψε με, δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι μπορούν να δουν πέρα από ένα σημείο τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ θέλουν με κάθε τρόπο να χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο καημός τους. Το αν θα μείνουν εκεί που είναι είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, δεν μπορούν. Αυτό που λες εσύ είναι πολύ όρημη σκέψη. Ότι θα το βρουν μπροστά τους αυτό το πράγμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους. Έτσι. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα ανεβούν στη Super League. Δεν μπορούν να το σκεφτούν έτσι τώρα. Όλα, δεν, μπορούν. Αθήνα, έτσι. Δεν μπορούν να το σκεφτούν έτσι τώρα. Τέλος. Σου λέω εγώ. Άντε την καλημέρα μου. Γεια σου Θοδωρή. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 4.92. Έγινε Θοδωρή. Σε χαιρετώ. Άντε. Σε χαιρετώ. 1994. ΠΑΟΚ, Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, κατάκτηση Κόρατς. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα. Τέτοια μέρα ήταν. Σαν σήμερα. 16 Μαρτίου 1994. Πρέλεβιτς, Μπάνε, Κόρφας, Γαλακτερός, Μπέρι,
Walter Berry με αυτό το περίεργο κάτι σαν σούτ με το αριστερό το χύνω τα νερά. Σάβιτς, Μπουντούρης, Μπαλογιάννης, Σούλης Μαρκόπουλος στον πάγκο, να μην ξεχνάμε. Αυτός ο ΠΑΟΚ πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Τεράστια στιγμή, μην ξεχνάμε. Εντάξει, δεν είμαι. Θεωρώ ότι παίχτηκε τότε όντως το κορυφαίο μπάσκετ που εγώ έχω δει με τα μάτια μου από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή η ομάδα έπαιξε το ολοκληρωτικό μπάσκετ. Πολύ μπροστά για εκείνη την εποχή μπάσκετ. Αυτοί που αναφέραμε ένας-ένας θα μπορούσαν να είναι κορυφαίοι στην ομάδα τους, σε άλλη ομάδα να είναι νούμερο ένα βιολί. Νούμερο ένα βιολί. Δεν είμαι φαν, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές. Δεν είμαι παρελθοντολάγνος. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Φυσικά δεν μου αρέσει να ξεχνάω, να ρίχνω λύθη στο παρελθόν, αλλά δεν γουστάρω, αλλά ξέρεις, σήμερα, σαν σήμερα, πριν 20 χρόνια. Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια, σήμερα πριν 15 χρόνια. Δεν μου αρέσει αυτό. Προτιμώ να προσδοκώ το τώρα και το τι θα πάρω αύριο, να είναι η ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση που να μην χρειάζεται να γυρίσω 20 χρόνια πίσω ή 30 χρόνια πίσω για να πω ξέρει τι είχαμε κάνει τότε. Να ζω με το παρελθόν δεν μου αρέσει. Να το ξεχνώ το παρελθόν είναι λάθος. Να με οδηγεί το παρελθόν για να κάνω τα ίδια πράγματα στο παρόν και στο μέλλον, ναι. Αλλά να πέφτω πάνω και να είμαι παρελθοντολάγνος, αριθμολάγνος, ημερομηνίες, να βγάζω τις ίδιες φωνές, να πείτε μας τι είχε γίνει τότε και... Όχι, παιδιά. Όχι. Αυτά άλλες ομάδες. Εγώ θέλω να έχω τόσα πράγματα που να μην χρειάζεται να γυρίσω πολύ πίσω. Να μην χρειάζεται να γυρίσω στο κύπελο Ελλάδας το 74 ή το 75 ή στο πρωτάθλημα το 76. Να λέω κύπελο το 2018. Πρωτάθλημα το 2018, το 17, σαν πέρσι, σαν σήμερα, πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Χωρίς βέβαια, το ξαναλέω, να ξεχνάμε και να ευγνωμονούμε τη μεγάλη εκείνη ομάδα που έφερε το Κόρατς. Τεράστιες εντωμεταξύ οι δυσκολίες. Στεφανέλ Τριέστε τότε, μιλάμε ονόματα, πάρα πολύ δυνατά. Το μπάσκετ με πολλά λεφτά σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν αποκλείσαμε κάτι χωριά. Και τώρα βρεθήκαμε και κατά τύχη. Δεν είπε, ήταν ομάδες πολύ δυνατές. Και οι Ιουγκοσλάβικες ομάδες, και οι Ιταλικές, και οι Γαλλικές, και οι Ισπανικές. Είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Πολύ μεγάλο. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης με οικιακές συσκευές NEF. Φυσικά Μανολόπουλος Οπτικά, κορυφαίο κατάστημα οπτικών στη Νεάπολη, Παναγία Τσαλδάρη 22. Όλα στα όρθια. Κωνσταντινούπολος και Λεωφόρο Στρατού με φανταστικά. Με τον κορυφαίο γύρο της πόλης και φανταστικά πιάτα. Και καφεμάγαζο, μπείτε στο καφεμάγαζο.gr, εσπρέσο βέντο. Σας στείλουν ένα καφέ από την αρχή μέχρι το τέλος, όλος ο εξοπλισμός. Κληρώνουμε σήμερα κρασιά κορυφαίας ποιότητας. Δεν δίνει όπου όπου, ακρασιά αμπελόης. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, γυάλινο ψηλό μπουκάλι με γυάλινο πόμα, κούμπο. Μόνο το κούμπαμα είναι πανάκριβο το μπουκάλι, άμα το δείτε. Και καταπληκτικές γεύσεις και το κόκκινό του και το λευκό του, υπέροχα. Ένα κυβότιο τέτοιο, κυβότιο. Κρασιά κληρώνουμε σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πεθαίνω που έχει το μανταλάκι. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Με μανταλάκι στη μύτη. Όλα αυτά στο πανηγύρι. Εδώ είμαστε. Θέλω να πω κάτι σε αυτούς που προσπαθούν να μας τρελάνουν εδώ και 15-20 μέρες. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εμείς βγάζουμε το franchise. Εμείς είμαστε τα κεντρικά. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θέλω πάρα πολύ, πριν πάω στις γραμμές, να διαβάσω το άρθρο, το έχω κάνει κι άλλη φορά, Μάνος Αντώναρος λέγεται. Λέει ότι είναι βάζελος, γελάω γιατί είναι πιο ΠΑΟΚ από πολλούς που ξέρω. Λοιπόν, δεν είναι ο βουλευτής, το ψάξε την άλλη φορά, γιατί παθαίνω λίγο, έχω μια αλλεργία όταν πρόκειται για βουλευτές, για κόμματα κτλ. Γράφει, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Να με συγχωρνάτε, αλλά σήμερα το άρθρο είναι επί προσωπικού, που λένε και στη Βουλή. Δεκάδες άνθρωποι εδώ και μέρες με πιέζουν από τη γνώμη μου για όλα όσα συμβαίνουν με τον ΠΑΟΚ, λέει ο αρθρογράφος Μάνος Αντώναρος. Διευκρινίζω εγώ, αρκετά άρθρα του στο SDNA είναι για τον ΠΑΟΚ και κάθε φορά λέει εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, αλλά μιλάει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Έχω διαβάσει και άλλη φορά άρθρο του και μου κάνει εντύπωση. Το ρωτούν λοιπόν τώρα οι καλοθελητές για τον ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν, θα ξεκινήσω με το μότο που υπογράφει τη σκέψη μου.
Οι φίλοι των φίλων μου είναι φίλοι μου και οι εχθροί τους είναι εχθροί μου. Αυτό πόσο πάω και είναι ρε παιδιά. Προσέξτε τι λέει. Οι φίλοι των φίλων μου είναι φίλοι μου και οι εχθροί τους είναι εχθροί μου. Έτσι καταλαβαίνω εγώ την αγάπη. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους φίλους μου, τους οπαδούς της ομάδας, αλλά γενικώς στη ζωή μου και δημοσίως το υποστηρίζω με τα γραπτά μου. Οι πονηροί θέλουν να δώσω τον ΠΑΟΚ τώρα που οι καιροί είναι δύσκολοι για αυτόν. Να δώσω μέσα αγωγικά, έτσι, αυτό που λέμε, τον δώσω στεγνά. Να τον ρουφιανέψω, να τον εκθέσω. Εσείς που είστε σωστός δημοσιογράφος, κύριε Αντώναρε, γράψτε την αλήθεια, μου λένε παύλα τρολάρουν. Ούψ, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, αλλά για να είσαι σωστός δημοσιογράφος, πρέπει καταρχάς να είσαι σωστός άνθρωπος. Και οι σωστοί άνθρωποι δεν γυρίζουν την πλάτη στις αγάπες τους. 8 χρόνια χτίζω με μεγάλη προσοχή την προσωπική μου σχέση με το λαό του ΠΑΟΚ. Προσέξτε παρακαλώ. Δεν τους αγαπώ για να μ' αγαπούν. Τους αγαπώ επειδή με αγαπούν. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν τους αγαπώ για να μ' αγαπούν. Τους αγαπώ επειδή με αγαπούν. Και θα τους πουλήσω τώρα που η ομάδα τους βρέθηκε στο άθλιο παιχνίδι πόκερ που παίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο με λιμά χαρτιά. Μπα! Έτσι κάνετε εσείς με τους αγαπημένους σας, λέει ο τύπος. Δεν νομίζω. Κι αν το κάνετε, μην περνάτε κοντά από καθρέφτες, γιατί οι καθρέφτες φτύνουν τους προδότες και τους αχάριστους. Θυμάστε να έγραψα ποτέ για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, για τους παίχτες, για μεταγραφές? Όχι δα. Πάντα γράφω για το συνέστημα του οπαδού του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λαό που ακόμα και ο πιο αγνός του φίλαθλος είναι φανατικός. Με συναρπάζει η λατρεία που δείχνουν στην ομάδα, που ζουν και αναπνέουν για αυτήν. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες. Μη λέμε τα ίδια ξανά και ξανά. Θέλετε να το πάω πιο παραπέρα? Ευχαρίστως. Λοιπόν, δεν θέλω να πάρει αυτό το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το λέω εγώ που περίμενα πώς και πώς να έρθω στην Τούμπα να γιορτάσω. Να φέρω τη φωτογραφική μου μηχανή και να γράψω το πιο συναρπαστικό ρεπορτάζ της σταδιοδρομίας μου. Όχι ρε, δεν το θέλω αυτό το γαμημένο πρωτάθλημα. Δεν το θέλω γιατί θα συνοδεύεται στον αιώνα τον άπαντα από την αμφισβήτηση όλων των υπολείπων. Δεν αξίζει αυτό στην περηφάνεια αυτού του λαού. Ο ΠΑΟΚ είναι μέτρ στο να χύνει το γάλα. Οι ίδιοι ΠΑΟΞίδες γελάνε με αυτή τους τη συνήθεια. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι το κάνουν επίτηδες. Σας το ορκίζομαι. Αναρωτιόμουν πότε θα το ξανακάνουν από την εποχή που η ομάδα πήγαινε τρένο. Δηλαδή πριν την ταινία της ταμιακής μηχανής ή το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Φτού! Τι το ήθελα. Πριν Αλέκτορ λαλήσει 3 φορές, λάλησε το μαυρό ασπρό σύμπαν. Το γάλα χύθηκε και κανείς ΠΑΟΞής δεν θέλει να το γλύψει από το βρώμικο πάτωμα. Η ιδιότυπη περηφάνειά του δεν το δέχεται με τίποτα. Αν έκανε λάθος ο Ιβάν, μη λέμε ότι θέλουμε. Φυσικά και έκανε λάθος. Τεράστιο λάθος. Δεν το λέω μόνο εγώ ο ίδιος. Το είπε και μάλιστα με δημόσια συγγνώμη. Και καθάρισε επειδή ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Τι ναι. Δημοσιοσχετίστικη κίνηση ήταν. Έστω. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Τι αλλά? Ποιος σας είπε ότι σε αυτή τη χώρα το πιο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου? Πότε θυμάστε έναν, μα έναν ρε παιδί μου, έναν πρωθυπουργό, υπουργό, βουλευτή, δήμαρχο, εξουσιαστή, τηλεστάρ να ξεστόμησε έστω και μόνο μία φορά τη λέξη συγγνώμη για θέματα εξαιρετικά πιο σοβαρά από ένα ποδοσφαιρικό κρίσιμο παιχνίδι? Το έκανε ο Ιβάν. Και όχι με μία λέξη μόνο, αλλά με ένα ολόκληρο απολογητικό κείμενο. Άρα έχουμε ένα κέρδος. Δημιούργησε δεδικασμένο. Καλό μου ακούγεται εμένα. Ακόμα και αν είναι τέχνασμα. Και να σας πω και κάτι άλλο που το ξέρω από δημοσιογραφική εμπειρία, συνεχίζει ο Μάνος Αντώναρος. Αυτή τη δύσμηρη χώρα την έχουν ταλαιπωρήσει άνθρωποι και άνθρωποι. Στις 90% φορές φταίνε αυτοί που είναι γύρω τους. Τα κοράκια φυσικά και οι ίδιοι φταίνε που αφήνουν τα κοράκια να τους επηρεάζουν. Αλλά είναι στην ανθρώπινη φύση πρώτα η δημιουργία αυλής και μετά ο επηρεασμός από την αυλή. Μιλάμε από τη ρωμαϊκή εποχή, το ίδιο συμβαίνει. Έτσι νομίζω ότι την έπαθε ο Ιβάν και όρμησε στο γήπεδο. Μετά χάθηκε η μπάλα. Παντού υπάρχουν κοράκια. Δεν φαντάζομαι να φαντάζεστε ότι έχει μεταβραστεί έστω και ένα κείμενό μου στα ρώσικα. Δεν φαντάζομαι να φαντάζεστε ότι έστω και ένα κοράκι θα το επέτρεπε αυτό.
Σιγά που θα άφηναν αυτούς που κινούν τα νήματα να μάθουν ότι ένας τρελός Παναθηναϊκός από την Αθήνα τους υποστηρίζει γράφοντας ένα τεράστιο site. Πάτε καλά. Η εξουσία στην Ελλάδα είναι προστατευόμενη σε μια χρυσή φυλακή με κανόνια και τάφρο που κτίζει βέβαια η ίδια. Χέστηκα. Στον Εύωσμο και στο Κορδελιό δεν έχουν χρυσές φυλακές. Έχουν όμως κορίτσια, γεια σου Ανθή, λέει, και καταπληκτικά πιτόγυρα. Γουστάρω ρε, γουστάρω πολύ! Όχι, δεν το θέλω αυτό το πρωτάθλημα! Ας το πάρει στο φινάλε η ΑΕΚ που και εκείνη τα τελευταία χρόνια τράβηξε τα πάνδυνα. Όχι αδέλφια, δεν σας μισούν στην Αθήνα, κάνετε λάθος. Καταλαβαίνω την απελπισία και τον πόνο, αλλά κάνετε λάθος. Σας το λέω εγώ που κόβω βόλτες εδώ. Σας μισούν τα ντόπια κοράκια που πήγατε να τους κόψετε τη σούπα, αλλά όχι ο κόσμος. Πιθανότατα να σας μουτζώνει για το πώς καταφέρατε πάλι, αλλά δεν σας μισεί. Και ένα τελευταίο. Όσοι χαίρονται, μάλλον δεν έχουν ιδέα πώς σκέφτεται ο μέσος φίλος του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα φέρουν μόνο ένα αποτέλεσμα. Συσπήρωση όσων αγαπούν την ομάδα και καταλαβαίνουν τη φιλοσοφία της. Όχι της εντεκάδας, αλλά του ΠΑΟΚΤΣΙ. Δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι 1013. Και όχι επειδή έχουν πάρει 1013 πρωταθλήματα. Συνεννοηθήκαμε τώρα! Αυτά έγραψε. Φίλε, είσαι πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνεις. Άστα αυτά περί Βάζελου. Ένας Βάζελος δεν γράφει έτσι. Αυτό ήθελα να το διαβάσω, μου το έστειλε τώρα πριν λίγο η Χρύσα στο Facebook. Πάμε, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Θα πω σε λίγο τους χορηγούς. Γιατί περιμένει κόσμος. Κληρώνουμε κρασιά αμπελόης. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Και συγγνώμη που περιμένατε. Παρακαλώ, πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, έλα Κώστα μου, συγγνώμη που περίμενες. Ήθελα πολύ να το διαβάσω αυτό. Λοιπόν, θα περίμενα κι άλλο ένα τέταρτο σαλαράκι. Μετά από αυτό το κείμενο που διάβασες και από τους συνδέσμους, τις διαμαρτυρίες όλα αυτά, ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ. Θα το χαλάσω όλο αυτό το πράγμα τώρα που ακούσα. Αγόρι μου γλυκό. Δεν είμαι εις θέση να πω εγώ κάτι. Α, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Θα σε πω κάτι. Αφού δεν μπόρεσαν να μας, δεν μπορέσαμε να συσπηρωθούμε από το κύπελο, γιατί μας το βγάλουν από τη μύτη, μας συσπήρωσαν τώρα. Αυτό και μόνο. Ακριβώς. Τώρα συσπηρωθήκαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και πρόσεξε, δεν συσπηρωθήκαμε στη χαρά και στο πανηγύρι. Ζήτω, okay, όπως εντάξει, είπε το παλιγάρι. Ναι, συσπηρωθήκαμε στη στεναχώρια. Εκεί που καταλάβουμε, ναι, ότι πάνε να μας βάλουν την κλοποδιά πάλι. Ότι μας εμπέζουν. Ότι μας αδικούν. Ωστέ, έτσι. Εμείς είμαστε στην πατρίδα μας και το λέει ένας άνθρωπος που θα έχει, κόστος για αυτό που λέει. Είναι στη δουλειά του. Εγώ το πιστεύω, είναι σίγουρο αυτό. Θα πέσουν να το φάνε όλοι. Αλλά έχει το θάρρος της γνώμης, σε λέει το δίκαιο, η δικαιοσύνη θα λάμψει. Γιατί άμα δεις, οι φωνές άρχισαν να πληθαίνουν υπέρ το ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά. Μα ακόμα και αυτοί ήταν ουδέτεροι που ήταν. Ή ας το πούμε έτσι, οι πιο μετριοπαθείς παοξίδες τρελάθηκαν. Δηλαδή ήρθαν με πιάνουν άνθρωποι που είναι άσχετοι τελείως με την μπάλα. Ή που είναι απλά ΠΑΟΚ χωρίς να έχουν γνώση μεγάλη, ρε παιδί μου. Τρέλα με τον ΠΑΟΚ, ναι, αλλά χωρίς να ξέρουν τα περιστατικά. Εδώ ήταν αυτή η λυσαλαία επίθεση, ξύπνησε κόσμο που. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έρχεται ένα παλικάρι εδώ, είναι εξωτερικό συνεργάτη. Συνεργαζόμαστε και το παιδί είναι οικογενειάρχης, νέος οικογενειάρχης, με 600 ευρώ παλεύει, κάνει και καμιά δεύτερη δουλειά. Πάω ξάκι δυνατό, αλλά τώρα τελευταία τα έχει λίγο παρατήσει λόγω δουλειάς, λόγω δουλεύει 6 ημέρες. Και με λέει Κώστα, σάλτα ρε φίλε. Λοιπόν, άκουνε το λέω, να διστάθει, άκουνε άκουνε. Θα σε πω κάτι. Κοίτα την οικογένειά σου. Ναι, λέει, αλλά δεν γίνεται και αυτό το πράγμα, φτάσαμε στο αμήν. Αν χρειαστεί κάτι, θα είσαι δίπλα μου. Μπορεί, λέει τι. Να κάνουμε κάποιον αγώνα. Να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Αυτό μόνο. Αυτό θέλει τώρα η ομάδα. Να είμαστε δίπλα της. Όσο ποτέ. Ούτε να κυνηγήσουμε. Όσο ποτέ. Ένα αγώνα. Όσο ποτέ. Να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Να ανεβούμε στα πούλμαν και να πάμε να διαμαρτυρήσουμε στη Βουλή όπου χρειαστεί. Όσο ποτέ. Αυτό θέλω από σένα. Όσο ποτέ. Τίποτα άλλο. Φιλιά Κωνσταντίνα μου. Ναι, έλα. Και ένα τελευταίο το είπε ένας πόντιος ακροατής. Όταν πήγαιναν οι άλλοι με τις γραβάτες τις αμερικάνικες μέσα στη Βουλή τη δικιά μας να γίνουν αριστείς Ντογκίσιγκερ, ξέρω εγώ πώς το λένε, ναι, ο Ιβάν Σαββίδης φορούσε ελληνική γραβάτα στη Ρωσική Βουλή. Σωστό. 4,76 λαρά για τα κρασιά. Για έγινε. Τα φαγητά μην φάεις. Γεια σου Κωστάκη μου, δεν έχω φαγητά σήμερα. Μόνο πόσο, 4, 16, 4,7. Α, 4,7, έλα, έγινε, φιλιά πολλά. Γεια σου Κωστάκη μου, ζούμε σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Και sorry που περίμενες αδερφέ. Έλα. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα αδερφέ μου, έλα. Λοιπόν, εγώ όταν περιμένω στην εκπομπή σου είτε να πιάσω γραμμή είτε να μιλήσω,
Χαίρομαι σαν να είμαι ο Χαλβάς Λουκάς και πλησιάζει καθαρά Δευτέρα, να ξέρεις. Δεν είπα χωρίς στην Δευτέρα. Κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο και δεν πιάνω γραμμή, χαίρομαι, δεν μπορείς να καταλάβεις, δε φίλε, πόσο. Αγόρι μου. Για την εκπομπή πάνω απ' όλα. Ας πρώτο πανόραμα. Δόξα τω Θεώ, έλα πανόραμα. Δόξα τω Θεώ, μας ακούει ο κόσμος. Είναι μέρες περίεργες αυτές. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή συγκεκριμένη έχει ηθική υποχρέωση να τον καλέσει αυτόν τον άνθρωπο μια μέρα. Ναι. Έχει ηθική υποχρέωση, ναι. Παύλα αναγνώριση, να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει στο στούντιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν μιλάς για τον Ιβάν Σαββίδη. Όχι ρε, για τον Μάνο τον Αντώναρο. Αν νόμιζα τον Ιβάν. Ποιον Ιβάν, ρε φίλε, ο Ιβάν είναι τώρα... Λοιπόν, Everest. Σε πληροφορώ το εξής. Του απέστειλα το κείμενο που είχα γράψει πρώτη φορά το 2004... Το πάω και είσαι γιατί. Το οποίο μετά τον πλουτίζαμε εσείς που ακούτε εκπομπή χρόνια και το έχω βάλει και στην εφημερίδα που έγραφα. Και εδώ το λέμε κάθε φορά που είναι ένα σημαντικό γεγονός. Του το έστειλα λοιπόν αυτό το κείμενο. Του λέω δεν σε γνωρίζω. Είμαι ΠΑΟΚ, είμαι δημοσιογράφος, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Εκεί. Σου στέλνω αυτό. Και του το έστειλα στο mail του. Μου απάντησε με πολύ ωραία, με πολύ συγκινητικά λόγια. Και γούσταρε. Μου λέει είναι δικό σου αυτό. Λέω δικό μου, τι να το πήρα παλού. Μου απάντησε λοιπόν με πολύ ωραία πράγματα και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα τον φέρω και στο στούντιο. Καλά κάνεις και το λες. Θα χαρούμε πολύ. Δεύτερον, αυτός ο Λαζαρίδης, ο βουλευτής που μίλησε χθες, ναι. Ο Κακλαμάνης ήταν πρόεδρος της Βουλής χθες. Ναι, που του είπε δεν θα κάνουμε τούμπα την... άκουνα, δες τώρα. Δεν θα κάνουμε τούμπα, λέει, τη Βουλή. Τι λες βρε Μελένιε. Όχι, πώς μπορείς να κάνεις τούμπα τη Βουλή. Η τούμπα είναι γεμάτη με έντιμους ανθρώπους. Με ανθρώπους αληθινούς, βουλή, με ανθρώπους γνήσιους. Και να θες να την κάνεις τούμπα, δεν μπορείς. Είστε πολύ ψεύτικοι και πολύ λίγοι για να την κάνετε πώς τούμπα. Να την κάνεις τούμπα, η μισή έπρεπε να παραιτηθείτε και η άλλη μισή να αυτοκτονήσετε. Άμα ήταν για ένα λεπτό τούμπα. Ακριβώς. Καλημέρα, Κωστή, να μιλήσω κι άλλοι. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Άκου λέει, δεν την κάνουμε τούμπα. Πού να την κάνετε, βρε. Πού να την κάνετε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. 2-87-888. Κληρώνουμε σήμερα κρασιά αμπελόης. Πάμε, ναι. Τέλος. Πρέπει να πω χορηγούς. Δεν είπα ακριβώς. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Αν είστε λάτρης του ωραίου φαγητού. Δεν έχετε φάει τέτοια φαγητά πουθενά. Θα πάτε στη Λαδόκολα. Απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Υπέροχη παντσέτα, καταπληκτικά σουτζουκάκια, φοβερά μπριζολάκια, όλα του, τα καπνιστά του, τα γλυκά του, όλα του είναι ένα και ένα. 16 χρόνια κορυφαίος. Γι' αυτό όποιος πήγε κόλλησε. Κόλλησε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Δεν ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας είναι ο Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος. Η γεύση αυθεντική, η πολίτικη. Εκείνη η μαγεία. Στη γεύση που έφεραν οι παππούδες και τα εγγόνια συνεχίζουν και εξάγουν σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό. Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος. Μεγάλη ποιότητα. Είδα διαφήμιση και σε λεωφορεία χθες όπως πήγαινα για το σπίτι μου μπροστά. Και βέβαια μην ξεχνάτε. Καλόε. Αυθεντική αλόη. Όχι ό,τι και ό,τι. Αυθεντική αλόη. Με πολλές γεύσεις και ειδικά αυτή με μύρτιλο, με μπλούμπερι που λένε για το διαβήτη. Ευεργετική. 23-12-200-500. Και από χθες μαζί μας είναι και η κατασκήνωση, παιδική κατασκήνωση στη μαγευτική Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Μια φορά και ένα καιρό παιδική κατασκήνωση. Με δωρεάν κατασκήνωση αν πληρείτε κάποιους όρους. Τηλεφωνείτε στο 25-67-88 ή περνάτε από την Αριστοτέλους 22 και ενημερώνεστε. Για το αν έχετε κάποια ένσημα, αν είστε άνεργοι, αν είστε στον το ασφαλιστικό σταμείο, αν είναι στον ΕΦΚΑ. Περάστε και ενημερωθείτε και τηλεφωνείτε το 25-67-88. Είναι καταπληκτικό το μέρος. Οι άνθρωποι, τα παιδιά σας τα προσέχουν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τα εκπαιδεύουν, περνούν όμορφα με τις δραστηριότητες, η κοινωνικοποίησή τους. Με απόλυτο σεβασμό στο παιδί σας και με απόλυτη ασφάλεια. Μια φορά και έναν καιρό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σας πω, ακού βάθια, μιλάμε ακουστό έτσι, το απέραντο γαλάζιο. Δώσε, είναι ξημερώματα, έχει ξημερώσει, το πρωί είναι με γυαλιά ηλίου όλοι.
Έλα! Έλα, έλα, εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, Ζούμπου, σου λέμε! 2310-287-888. Κληρώνουμε κρασάρες. Ένα κυβότιο κρασιά, μα. Κληρώνουμε σήμερα, μη μασάτε, μην ακούτε. Προσέξτε τι διαβάζετε, γιατί ακούτε και μη σας χαλάνε την ψυχολογία. Έλα! Έλα, ξεσαλώνει τώρα! Και εδώ παίζει μανταλάκι. Η ηχογράφηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι από κονσέρβα. Δηλαδή δεν ούτε καν Walkman. Καλημέρα σας! Ζούμου σου λέμε και κάθε σκάρτο και με! Καλημέρα σας! Κωστή! Καλώς το παιδί! Καλημέρα, Μίτσο Ποπάη! Γεια σου, Μίτσο Ποπάη! Πόσο ήθος, φίλε! Πάει, δεν πάει, έρχεται ο Ποπάη, ο Πάοξ σας εξηγεί το όνειρο. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ξέρεις τι είναι, ξέρεις ότι υπάρχει και τραγούδι που με το Ποπάη, έτσι, του Βολάνη. Του Βολάνη, βέβαια, το έχω βάλει μια φορά, βάλε λίγο. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Ένα αυτό που θέλω να βάλω μέρες, είναι το, αυτό που λέει κουπεπέ, κουπεπέ, ένα κουπεπέ, ο Καλίδης νομίζω είναι. Δεν το ξέρω. Επειδή η κατηγορία περνάει η μέλισσα, όπως είναι το, η αλφαβήτα του αντίπα. Αφιερωμένο. Θα το στείλω στο Σακισλόγλου να το παίξει στο μήνυμα. Θα του πω εγώ, φίλε, αδερφέ, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, είσαι φίλος, αδερφός, 20 χρόνια, 20. Θέλω ένα τραγούδι να το παίξει στο μήνυμα, για μένα ρε φίλε, επειδή ξέρω ότι ακούς Άκη. Θέλω να παίξει αυτό, άνοιξε, άνοιξε. Όλα τα μοίρα μας γκρέμισε. Νυφαλιότητα πάνω απ' όλα. Δεν πίνουμε ποτέ. Που μ' άπησε. Που πήγε η αγάπη μου. Φίλε μου που πάει. Κι όμως αν κάνει. Μου είπαν ότι το σκάσε. Μαζί με τον Ποπάη. Με μένα. Εγώ φίλε, respect, δεν μπορώ, δηλαδή υπόκληση. Μόνο που κάνεις ρήμα, το, η αγάπη μου που πάει με τον Ποπάη και μπλέκει και την Όλιβ χωρίς να αναφέρει το όνομά της όμως. Δεν μπορείς φίλε, μπορεί να μην υποκλητής. Έλα γόρι μου, λοιπόν, έλα Ποπάη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μια που διάβασε για το άρθρο αυτού του ωραίου τύπου του Αντώναρου. Ναι. Του Μάνου, γιατί τα διαβάζω κι εγώ στη... μόνο και το λέμε το ωραίο τύπου, το λέμε κυριολεκτικά και όχι ηρωνικά, ναι, έτσι, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μόνο SDNA, κανένα άλλο site διαβάζω. Τα άλλα τα είχα κάποτε, τα έβλεπα, ναι, αλλά με ανεβάζαν την πίεση. Και τα δικά μας εδώ, είναι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ 24 και τα λοιπά, μιλάς για αθηναϊκά. Ναι, εννοείται. Θέλω να σου πω κάτι, μετά από αυτό το άρθρο και αφού έχουν καταλάβει την ψυχολογία του ΠΑΟΞΥ, λοιπόν, γατάκια, κανονίστε, αν εκδικάσετε σήμερα την κουτουλιά, να τη δόξετε στο Δόξα Πατρί. Γιατί άπαξ και δεν μείνω σέκος κάτω και σηκωθώ. Ουέ και αλίμονό σας, την γαμπιμπήσατε. Σηκωθεί ο Πόντιος μαζί με όλο το σύμμα, όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Έχετε σβήσει. Από το χάρτη. Κανονίστε η κουτουλιά να με αφήσει κάτω. Γιατί άπαξ και σηκωθώ, σβήσατε. Τελείωσε αυτό και μόνο. Και όσο, ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν, ήδη προσέφεραν πολύ μεγάλη υπηρεσία, φίλε. Αυτή η συσπήρωση, αυτή η ένωση του κόσμου, αυτό όλο που έχει γίνει, δεν το φαντάστηκαν. Νόμισαν θα πέσουμε, θα δηλιάσουμε, θα απογοητευτούμε, γιατί μας κλέβουν ένα πρωτάθλημα, ότι η αντίδραση μας ήταν αυτή, ε. Ξέρεις, καθόμουν στον υπολογιστή και έγραψα ένα άρθρο και το έστειλα στο Zoom σου, έτσι στο πόδι, μικρό και... Θα μπω να το δω, θα μπω να το δω, αδερφέ, θα μπω να το δω. Ναι. Το έστειλα και θέλω να σου πω ότι, δηλαδή, γι' αυτό είμαστε, ΠΑΟΚ, για αυτές τις στιγμές. Αυτό γιατί ακριβώς. Γιατί το βάζουμε κάτω. Δεν αυτό ακριβώς. Μα ατάλλη, λέω κάθε μέρα, αδερφέ μου που πάει, τέτοια συσπήρωση, ούτε μετά τον τελικό κυπέλου, τέτοια συσπήρωση, ούτε μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως ήταν με τη Φενέρ, με την Τότεναμ, ούτε, ποτέ, ποτέ. Αυτό που έχει γίνει τώρα. Μας, ρε φίλε, αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται το συσπήρωση και ότι όλο ο παοξίτικος λαός αισθάνεται έτσι, είναι το, να περνάει από μέσα μας. Θα πω λοιπόν το εξής. Ότι περνάει το ίδιο από όλους, ρε παιδί. Αυτό που είχε μέσα ο πατέρας μας, ο παππούς μας, αυτό που είχαν συντριβανίσει, το είχαμε κι εμείς.
Έπρεπε κάποιος να το βγάλει. Το κάνατε τώρα. Ακόμα και οι πλέον ήρεμοι, οι πλέον ανυποψίαστοι, οι πλέον πράοι, οι πλέον μιλήχοι άνθρωποι που αγαπούν αυτή την ομάδα ξύπνησαν, κατάλαβαν τι γίνεται. Τους ευχαριστούμε που μας ένωσαν τόσο πολύ και μας σπήρωσαν όσο ποτέ άλλοτε. Έτσι, φιλιά πολλά. Να μιλήσει κανένας άλλος. Να σε καλά, να σε καλά που πάει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε Στάπερ, Μητίδο Λεβεντάσκε, Σοπλικατόριο. Αγόρι μου γλυκό! Αγόρι επιτρέπεται μου. Να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Ζού μου σου λένε μου. Και όλα τα καίμε. Μεγάλε μου ευεργέτη, κουβάλα νεκροθάπη, δεν θα πεθάνουμε έτσι. Ποτέ. Έτσι αδερφέ μου, έτσι πάμε. Χαροπάτα δυο μου χέρια. Χέρια τα χτυπώ! Μια ωραία πεταλούδα. Και... πήγε ο άλλος στην Αμερική για να λύσει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, οκ. Okay. Και τι είπε ο άλλος, θα κάνουμε τούμπα τη Βουλή. Ας κάνει μια δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα να δει που πήγε το κόμμα του. Με αυτό που έχει κάνει. Καταφέρανε αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι στους νεότερους. Το καταφέρανε μόνοι τους. Συσπυρώθηκε ο λαός όλος. Ιβάν, μη φοβάσαι τίποτα. Είσαι πρωτοπόρος και από πίσω σου είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ούτε λαζαρίδες, ούτε φωκάνες πιστεύω τώρα που έρχονται εκλογές, ούτε κανέναν άλλον. Και εσύ κύριε Κακλαμάνη, αυτά που είπες θα τα θυμάσαι. Θα τα πληρώσεις ακριβά. Να το ξέρεις. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Μπιζίμ ΠΑΟΚ. Μπιζίμ. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου Τριβανίση. Πάμε παρακάτω. Άστο να παίξει. Ναι. Αυτό δεν ήταν Sting που το πήραν οι Αριανοί και το βάλανε σε εκπομπές τους. Ε? Every move you make. Ναι! Έλα. Έλα ρε. Τι είναι αυτό που έχεις βάλει, Sting? Μέχρι να περιμένω στις γραμμές έχουμε και δουλειές. Θα μιλήσω με άλλους. Ρε μαλαμίσιε. Sting every birthday take να πούμε ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι παίζει. Πραγματικά θέλει να μόνοι, δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα δεν υπάρχει τίποτα. Άλλοι το επιλέγουν. Ναι. Άλλη η εταιρεία το βάζει, ε. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω παραγγελιά, βάζει, δηλαδή να βάλουμε κανένα δημάκι, να πούμε κανένα ζαφύρι, τίποτα. Εγώ θα βάζα, ξέρεις θα βάζα, ρε παιδί μου. Καλά. Εκεί πέσα, θα βάζα κανονικά. Εννοείται. Έλα, μαλαμίση, έλα, αγόρι μου. Έλα. Τι να πω, δικαιώνεται ο μαλαμίση 100%. Λουτσέσκου, Λουτσέσκου, ο άνθρωπος που πήρε πρωτάθλημα. Λου! Τελείωσε. Το έλεγες. Το έλεγες. Μέσα σε όλο αυτό... Και βασικά, να πω κάτι φίλε μου Κωστή. Ναι. Ο μοναδικός ηττημένος από όλη αυτή την ιστορία, δυστυχώς λυπάμαι θα το πω, αλλά ήταν η δημοκρατία. Και το εννοώ αυτό που λέω. Όταν ήμουν μικρός μου λέγανε κάνει υπομονή, θα αλλάξουν τα πάντα, έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχει εμπιστοσύνη ρε παιδί μου στο ελληνικό κράτος. Ναι. Από ό,τι αποδείχθηκε τελικά... Τίποτα. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανένα. Και λυπάμαι, αλλά έχει δίκιο και το τραγούδι του Χατζηδάκη. Και μάλλον ότι αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Άρα για αυτούς οι οποίοι χαίρονται για τις μείον 8, μείον 10, μείον 15 που θα φάει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, έχω να πω ότι δυστυχώς ο μόνο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει χαμένο. Σύ και με κατάρα. Αν νομίζετε αυτό, αν νομίζουν ότι από αυτό το πράγμα εμείς, σαν λαός, σαν οικογένεια, σαν οργανισμός, πείτε το όπως θέλετε, σαν εκπομπές, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν άτομα, σαν οικογένεια, αν νομίζετε ότι από αυτό το πράγμα θα βγούμε χαμένοι και όχι κερδισμένοι. Κερδισμένοι για μας δεν σημαίνει ένα πρωτάθλημα ακόμα. Και τι έγινε. Τι 33-34. Να βρε, σί και με κατάρ. Αυτό δεν καταλαβαίνουν αδερφέ. Νομίζουν ότι με τα δικά τους, με τα δικά τους μέτρα και σταθμά, με το δικό τους τρόπο σκέψη, με το δικό τους χαρακτήρα, ότι τώρα μας πληγώνουν αυτό το πράγμα ή μας γονατίζουν ή μας κάνουν λιγότερους ή μας κάνουν να φύγουμε από αυτό που αγαπάμε. Λοιπόν, τους πληροφορούμε... Λοιπόν, πω, αλλά τελικά ας είναι ο ΠΑΟΚ η αφορμή για να ξυπνήσει κάποια στιγμή ο κόσμος γενικότερα. Ας είναι η αφορμή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή σήμερα έβλεπα στη τηλεοράση αυτόν τον καιρό που σταμάτα να βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και λόγω δουλειάς αλλά και λόγω υγείας βαρέθηκα. Πραγματικά αρρωσταίνω. Και μάλιστα είμαι αυτή είναι άρρωστος και νομίζω ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Όλοι μας. Κουρέστηκα να βλέπω. Να μου αποδεικνύουν πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, κανάλια όπως ο Sky, το Antenna, Mega και βάλει όλα αυτά, Mega ψέματα, όλα τα άλλα, προσπαθούν να μου αποδείξουν, ρε παιδί μου, ότι ο κακός ο ΠΑΟΚ ο οποίος κατέστρεψε το ποδόσφαιρο και δεν βλέπαν τόσα χρόνια αυτό που υπήρχε. Όλα δεν βλέπαν ότι ο κόσμος. Όχι, δεν βλέπανε. Όχι, δεν βλέπανε. Το υπέθαλπαν αυτό το πράγμα. Αυτό το ήξεραν και κάναν τα στραβά μάτια. Όχι, δεν βλέπανε. Φυσικά και βλέπανε.
Είναι συμνένοχη σε όλο αυτό που τόσα χρόνια υπήρχε. Θα πω λίγο ένα πράγμα, φίλε μου Κωστή, και θα κλείσω για να μην περιμένει ο κόσμος, ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, η μάνα μου είναι από τα Πετράλωνα Χαλκιδικής. Κάποτε λοιπόν ο κύριος Πουλιανός, ο οποίος ήταν πολύ καλός μου φίλος, μου είχε πει ότι το πρώτο κρανίο ανθρώπου λοιπόν βρέθηκε εκεί πέρα, στο σπήλαιο Πετραλώνων. Ναι. Πολλές φορές μπήκα μέσα, κοιμήθηκα μέσα στο σπήλαιο κιόλας. Ο Νίκος, ο Νίκος. Ο Άρης Πουλιανός. Α, Πουλιανός, άκουσα Κουλιανός. Νόμιζα ο Νίκος, ναι. Ο Νίκος, ο Πουλιανός, ο αρχαιολόγος. Και έλεγα γιατί το ελληνικό κράτος να μην θέλει, ρε παιδί μου, να μαθευτεί ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός. Γιατί να μην θέλει, γιατί να μην θέλει. Είναι για τον ίδιο λόγο που δεν είναι. Να έρχονται από όλο τον πλανήτη εδώ σε αυτό το μέρος. Να έρχονται από κάθε άκρη της Ευρώπης και να είναι εδώ πέρα πυρήνες. Φίλε μου Κωστή, δεν μπορούσα να το χωρίσω στο μυαλό μου. Όπως δεν μπορούσα να χωρίσω στο μυαλό μου πως μισό εκατομμύριο πληθυσμός που ήταν κάτω σε ένα σειρολητήρο τον παρουσίασαν για 70.000 κόσμο. Ντροπή, φίλε. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ το ελληνικό κράτος για ποιο λόγο πολεμούσε την ίδια την Ελλάδα. Τι να πω. Συγχαρητήρια σε όλους. Και για αυτούς που χαίρονται τέλος πάντων για όλη αυτή την αποφάση, να πούμε ρε παιδί μου ότι έρχεται και η σειρά τους. Όχι οπαδικά, αλλά πολιτικά, οικονομικά, ηθικά κτλ. Φιλιά πολλά. Γεια σου Μαλαμίση. Ραντεβού, ξέρεις που. Τελευταία αγωνιστική με Πλατανιά για να γίνει απονομή του πρωταθλήματος. Τώρα με την αναβολή θα πάμε λίγο αργότερα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Γιάννης από Πειραιά, ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ωραία, μες στη φωλιά, ρε Γιάννη. Πρώτη φορά μιλάμε. Όχι, έχω ξαναπάρει. Μάλιστα. Ναι. Έλα, σε ακούω. Εγώ ήθελα να πω ότι σε λίγο καιρό όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα site, αυτά που ρίχνουν τώρα τη λάσπη, σε λίγο καιρό αναλογιζόμενοι τη ζημιά που έχουν κάνει στον εαυτό τους, θα αλλάξουν, θα πάρουν στροφή και θα αρχίσουν να μας γλύτουν. Ναι. Το θέμα είναι, εμείς θα ξεχάσουμε. Αυτό. Έχει γνώση. Αυτό. Ο φίλος του ΠΑΟΚ, ο οπαδός, ο φίλαθλος, έχει γνώση. Έχουν συγνώση οι οπαδοί. Εντάξει. Από εμάς εξαρτάται. Αν από... θα ξεχάσουμε, εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να πειράξω φίλε ούτε μια καθαρίδα. Βλέπω ποντίκι και τρέχω. Αλλά αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, αυτό που μας κάνουν όλη τη στιγμή. Και εγώ είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω, ότι αυτή τη στιγμή θα καταλάβουν ότι έχουν κάνει ζημιά στον εαυτό τους. Ακριβώς. Έχουν κάνει ζημιά στον εαυτό τους. Όπως το λες. Όπως το λες. Εγώ όταν πήγα και συζήτησα με τον πατέρα μου χθες, η γυναίκα μου λέει, δεν τα ξέρεις. Ένα απλό και έφυγε. Δηλαδή ήταν τόσο κάτι δεδομένο ότι θα γίνει όλη αυτή η αδικία για αυτά, που πραγματικά ήταν συγκλονίστηκα. Όταν μου λέει δεν θα ξέρω τι πολύ καλή. Αυτό ήταν πολύ απλό αυτό. Okay. Οι παλαιότεροι από εμάς δηλαδή, με πολύ στοικότητα σχεδόν ανέμεναν όλο αυτό. Που εμείς λέγαμε τι θα κάνουν. Αφού πάμε τέλος, τι θα μας κάνουν. Πάμε, νικάμε μέσα έξω, δεν μπορούν να μας πειράξουν. Το περίμεναν σχεδόν. Η πείρα, φίλε, δεν είναι τσιρότο να το φορέσει. Ούτε ρούχο. Δεν μεταβιβάζεται. Αλλά... πρέπει να το ζεις. Όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ λέω, ζήστε τις στιγμές. Μπορεί να μην είναι ευχάριστες, αλλά μας γεμίζουν με πολλά σημαντικά πράγματα. Έτσι. Και να μην το ξεχάσουμε ποτέ, όταν, όπως επαναλαμβάνω και συγγνώμη, θα γυρίσουν και θα αρχίσουν μετά να μας παρακαλάνε. Ναι. Εμάς θα παρακαλάνε να παίξουν. Πριν φύγεις, έχεις ακριβώς όμως ίδια φωνή και άρθρωση με Δημήτρη Τιχάλα, το φίλο μου, τον δημοσιογράφο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολλές φορές και βγαίνει από Αθήνα. Ίδια φωνή όμως ακριβώς, φίλε, ίδια. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ. Πάμε παρακάτω. Επειδή τις φωνές την άλλη εβδομάδα, θυμάστε την προηγούμενη που είχε βγει ο Κούγιας και είπε άλλο όνομα και τελικά ήταν, δεν ήταν, δεν ξέραμε κτλ. Που το ρώτησε, είσαι δικηγόρος. Να σου πω κάτι. Δασκαλάκι, εσένα μας ερωτήσω. Είσαι δικηγόρος. Θα χρειαστείς ώρα να απαντήσεις. Θα το σκεφτείς, δηλαδή ίσως είμαι, μπορεί και να μην είμαι. Τι σε ρωτά, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ, για να σκεφτείς. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο και κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πήρα για τα κρασιά. Αγόρι μου, καλά κρασιά. 4,85 θέλω να κερδίσω τα κρασιά οπωσδήποτε. Παναγιώτη. Που χρειάζονται αυτές τις μέρες. Όλοι μας, φίλε. Λοιπόν, σημειώνεται, παιδιά, στο σκληρό δίσκο τους υποκριτές, τους ψεύτες, τους γεννήταρους, για να όταν έρθετε από την πάνω μεριά του συστήματος, ναι, και θα αποφασίζετε εσείς για το τι θα γίνετε σε αυτή τη χώρα, να ξέρετε ποιος σας λέει την αλήθεια. Ναι. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ κάποιον... θα πω τυχαία επίθετα, δεν θα πω πραγματικά. Ναι. Κάποιον μπούρδα που τον πληρώνουν στην Ερασπορ και λέει όχι ψέματα,
φέρνει ρεπορτάζ από την UEFA που δεν είναι αληθινό. Όλο δηλαδή. Είναι... Αυτό είναι μια απάτη. Διώκεται νομικά. Φυσικά, η ΠΑΕΠΑΟΚ ξεκίνησε διαδικασία. Λοιπόν, αυτά όλα που θα μαζέψει από αυτούς που θα πάρει αποζημιώσεις ΠΑΕ, να τα δώσει σε ένα ίδρυμα που είναι... Να είσαι βέβαιος. Που αξίζει το... Να είσαι βέβαιος, να είσαι βέβαιος. Ναι, λοιπόν, για να ξέρετε ποιος προσφέρει σε αυτή την κοινωνία και ποιος δεν προσφέρει. Αυτός με το πιστόλι που λένε και αυτό, που δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, δεν έχω δει βίντεο ακόμα, έχω δει μόνο δύο φωτογραφίες αυτές. Έτσι, εμείς λέμε ότι υπήρχε, έτσι. Όλο αυτό το διάστημα, ωραία, παίρνουμε ως δεδομένο, ωραία, ότι υπήρχε. Αυτός όταν έκανε όλα αυτά τις αγαθοεργίες που λέμε και τα αυτά, το είχε μαζί του τότε. Τότε δεν δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Α, δεν δεχόταν. Ναι, λοιπόν, η κοπελιά, η ανιψιά του Σαββίδη που βγήκε... Φοβερό μήνυμα. Λοιπόν, αυτό φοβερό σε μήνυμα. Όλους απάντηση για όλο τον κόσμο. Φοβερό μήνυμα. Και αυτό που λέμε εμείς, ορισμένα πράγματα γίνονται και δεν λέγονται. Ακριβώς. Και ορισμένα αγώριο, λέγονται ακριβώς. Και δεν γίνονται. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά που γίνονται και δεν λέγονται... Ακριβώς. Έχουν υπερκαλύψει, έχουν φτάσει στο χείλος του βαρελιού και ξεγυλίζουν. Γι' αυτό ας πάρουν τα μέτρα τους αυτοί και να ξέρουν ποιος το λέει και πώς το λέει. Φιλιά Παναγιώτη, ζούμου σου αδερφέ μου. Φιλιά, πάμε. Τι έγραψε η Ανιψιά Σαββίδη. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό μόνο. Επιζήσαμε από τις σφαγές των Τούρκων. Επιβιώσαμε στη Σιβηρία της Γεωργίας. Σταθήκαμε όρθιοι τη δεκαετία του 90 στη Ρωσία. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσαμε με το όνειρο και με την αγάπη μας για την Ελλάδα. Και επειδή τώρα κάποιοι νομίζουν πως με αυτές τις επιθέσεις θα μας αναγκάσουν να φύγουμε, ήρθαμε για να μείνουμε. Εδώ είναι η πατρίδα μας. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει και ο Ιβάν Σαββίδης. Όσοι νομίσατε ότι με όλα αυτά τον κάνατε να δηλιάσει, τον κάνατε να υποκύψει, τον κάνατε να απογοητευτεί, να τα παρατήσει, να γίνει ρήψασπης. Κάνατε τεράστιο λάθος. Ο Ιβάν δεν ξέρω αν θα άλλαζε όλο αυτό που έγινε, όλη αυτή η αγάπη του κόσμου, αν θα το άλλαζε με ένα πρωτάθλημα. Εγώ αν ήμουν Ιβάν, θα ήξερα, δεν το πήρα, δεν με αφήσαν φέτος, θα το πάρω του χρόνου. Αν ήμουν ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν, θα έμενα άναυδος με όλη αυτή την τεράστια στήριξη, την ανιδιοτελή αγάπη του κόσμου που δεν έχει κανένα κέρδος από αυτό το πράγμα. Άδολα, έτσι, αυθόρμητα, απόλυτα, βγήκε να τον στηρίξει. Και αυτό είναι πάρα πολλά πρωταθλήματα. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο και τελευταίο. Μαριλής, φέρε μου πουλάκι μου, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωσί. Καλό στο παιδί. Έλα. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά θα μας πάνε. Δεν μασάμε τίποτα. Βασικά δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο γιατί είναι η τρίτη εβδομάδα που δεν είμαστε καλά. Εντάξει. Αλλά... Πότε τα παρατήσαμε, πότε φύγαμε. Ποτέ. 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 Τώρα πιο πολύ από ποτέ. Μου δίνουν σήμερα το μπάσκετ. Σαν σήμερα λοιπόν, 26 τρελή από τη Γερμανία, πήραμε το λεωφορείο χωρίς στήλο και πήγαμε στο τελικό. Ωραία φίλε, αυτά είναι. Και συναντήσαμε και άλλα παοξάκια εκεί πέρα και ψάχναμε μπίλετς, πώς το λέγαμε, μπίλετς, σε όλη την περιοχή εκεί πέρα. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε. 1200 χιλιόμετρα να πάρει. Αγόρι μου. Αυτά είναι. Το ξεχνάς ποτέ, μέχρι να κλείσει τα μάτια σου. Υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις. Ποτέ και μπαίνω μέσα εκεί πέρα, ήταν μια αστυνομική, μια καραμπινιέρη εκεί πέρα, με τα παρακαλώ και αυτά, μας άφησε, μπήκα μέσα στο γήπεδο που λες, ήταν 11 και 20 πριν λήξει ο αγώνας. Αυτά είναι φίλε. Αυτά είναι αγόρι μου, αυτά είναι. Το πήραμε το κύπελλο, το πήραμε. Αυτά είναι, το είπα στην αρχή, ιστορική επέτειο σήμερα. Σε φιλώ γλυκά, πριν φύγεις, δώσε μου. Εννοείται ρε. Εννοείται. Και όχι μόνο για αυτά που πήραμε, κυρίως για αυτά που μας στέρισαν αδερφέ. Αυτό είναι. Λοιπόν, πριν φύγεις, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52 δώσε μου, να δώσω τα κρασιά. Το 48. Το 48, σε φιλώ. Καλημέρα στη Μελβούρνη, έχει στείλει μήνυμα. Ο Χρύσο Κολοβός. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου Βαγγέλη Ντομένικο.
Μεγάλο το μήνυμά σου, όλα είναι στον τοίχο μας. Καλημέρα από το Ρέθυμνο, λέει ο Γιάννης, ο Μουχτάρογλου. Καλημέρα στον γεια σου Χρύσα μου, έβαλε στο zoomusu.gr υπέροχα αφιέρωμα για το Κόρατς, για την Τεργέστη. Φυσικά ο Πάμπλο, χθες ανάρτηση, φωτογραφία, Ιβάν Σαββίδη, αδιαφορώ για ό,τι και αν λένε, δεν ξέρουν τι νιώθουμε για σένα. Ο Πάμπλο και με τη συνέντευξή του στη Μάρκα, αλλά και τώρα δείχνει ότι πραγματικά νιώθει όπως εμείς. Πολύ σημαντική η δική του. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ. Λοιπόν, φιλιά σε όλους στο εξωτερικό. Καλημέρα σου Σίμω τον Καραπετιάν. Γεια σου συμμαθητή μου. Γεια σου φιλαράκι μου. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα μέσα στον, πάνω στον τοίχο μας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πάω να κάνω την κλήρωση, να δώσω τα κρασιά. Υπενθυμίζω σχολείο οδηγών Χριστοδούλου. Εκεί εκπαιδεύεστε με 15 ευρώ το μάθημα και 70 ευρώ παραστατικά εξετάσεων για να γίνετε εκπαιδευτής. 51-23-58, Λαγκαδά 102. Λοιπόν, τα κρασιά κερδίζει σήμερα η Μαριάννα Χρήστου σε 0-52. Χρήστου, Μαριάννα. Έρχεσαι, όχι ακόμα, δεν τα έχω ακόμα. Θα μου τα δώσει ο Βαγγέλης μες τη βδομάδα και θα σου πω, θα συνονοηθούμε να έρθεις να τα παραλάβεις. Μαριάννα, κέρδισε τα κρασιά σε 0-52. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο, όχι, μεθαύριο, όχι, τη Δευτέρα τώρα πρώτα Θεός. Να έχετε υπομονή, ξέρω ότι την έχουμε κάψει τη λέξη, προσέξτε τι ακούτε, τι διαβάζετε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 φιλιά, 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 λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, χορηγή δεύτερης ώρας, Χαλβάς Λουκάς υπέροχος. Και βέβαια μην ξεχνάτε μια φορά και έναν καιρό, κατασκήνωση σκιών υπέροχη και καλόε, αλόε με μύρτιλο. Bye, 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 δεν μασάμε, πιο ενωμένοι, πιο συσπηρωμένοι από ποτέ, ρε, μας τρελαίνετε, όχι, εμείς θα σας τρελάνουμε, ρε, εμείς, bye, bye, bye.